Καλησπέρα στο ακροατήριο του Λίμπερο, καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη, καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο βασικά. Μέσω του διαδικτύου μπορούμε να ακουστούμε, ακουγόμαστε σε όλο τον πλανήτη. Λίμπερο 107,4, ράδιο Μαρμίτα, κυτρινόμαυρη η βερσιόν και θα είναι για αρκετό καιρό κυτρινόμαυρη η βερσιόν της ράδιο Μαρμίτα, μια από Τάσου Στρέγιας. Τον έδωσα σύνταξη. Αδιεύει. Εντάξει. Αν νόμιζα συνταξιούχο ήταν. Όχι, ρε. Εντάξει. Τώρα βέβαια είναι και τυχερό από τη μία. Διότι με το που κληρωθήκαμε με την ΑΕΛ Μεσού, μου βάλε τον ύμνο τη ΑΕΛ Μεσού. Να, κατευθείαν. Εντάξει, τώρα θα μου πει λίγο προκαταβολικά το άλλο. Συνήθω με τελειώνει, χάνει και κάνει καζούρα. Αυτό το βάλε πριν. Θα βάλω εγώ του Άγιαξ, α πούμε, να γελάσουμε. Το Άζαξ θα κάνει αόρατα. Ξεκάστε, σκουπίστε, ναι. Τελειώσατε. Έγινε, κοίτα, να σου πω την αλήθεια, έγινε το θέλω του Πασχαλάκη. Βέβαια, με ένα χρόνο καθυστέρηση, γιατί πέρσι, θυμάμαι τέτοιο καιρό, ήταν που ήταν να τύχει ο ΠΑΟΚ ή με τον Άγιαξ ή με την ποιον και επεξεκίνη, τη Βασιλεία. Βασιλεία. Και ήταν τυχερός. Βέβαια, όλοι τότε θέλανε και ο Πασχαλάκης και σε δηλώσει του Πασχαλάκης και γενικά οι υπόξερες θέλανε τον Άγιαξ. Βέβαια, ο Άγιαξ ήταν η ομάδα έκπληξη του περσινού Champions League, έτσι. Έφτασε μέχρι στην ουσία Άγιαξ στον τελικό. Δεν μπήκε. Δεν ξέρω τώρα το Ρώσα το φυσικά έδιωξε κάποιο. Ο Ντελίκτ έφυγε. Έφυγε ο Ντελίκτ. Ο Ντελίκτ, εντάξει. Πήρε κάποιον άλλον. Ποιον πήρε. Ναι, πήρε ένα Μεξικάνο. Πήρε ένα Μεξικάνο, λέει, ο οποίο είναι ο επόμενο, λέει, Ντελίκτ. Καλά, τον Ντελίκτ ακόμα. Ο Αλβάρες. Ναι, να σου πω κάτι. Εντάξει, εγώ δεν λέω, ρε παιδί μου, παλτό ο Ντελίκτ, όχι προς Θεού, αλλά επιμένω. Ποιος το είπε ότι είναι παλτό? Όχι, λέω. Πρέπει να καταλάβεις τη σκέψη μου, την έχω πει. Λέω ότι αλλιώς είναι ο 19χρονος ο Ντελίκτ στον Άγιαξ, άνευ πίεσης. Όχι ο Άγιαξ, η ομάδα σαν Άγιαξ έχει πίεση. Αλλά στο συγκεκριμένο θεσμό που πήγε μέχρι τέτοιο, δηλαδή. Και να αποκλείονταν και μετά τους ομίλους, δεν τους λέγανε κανείς τίποτα. Πάντως, έχω άνω τελεία λίγο. Ναι, αυτό για την πίεση, ναι. Στους Ολλανδούς το τι θεωρώ σε εισαγωγικά. Γιατί το θεωρείς? Έχουν άλλη φιλοσοφία για το ποδόσφαιρο αυτή. Ναι. Τελείως, έχουν άλλη φιλοσοφία για το ποδόσφαιρο. Τελείως. Ναι. Άκουσε η πίεση με. Είναι απλώς επειδή έχουν κάποιο στόχο συγκεκριμένο. Δεν είναι όπως εδώ. Ξεχνάς κάτι. Με το μαχαίρι στο λαιμό. Ξεχνάς κάτι. Αυτό είναι σωστό που λες. Στην Ολλανδία αυτό. Τώρα δεν θα είναι στην Ολλανδία. Μιλάω. Δεν θα είναι στην Ολλανδία όμως. Μπράβο, ναι. Τώρα πάει σε μια ομάδα. Μίλησα. Πάει σε μια ομάδα που έχει θέλω. Έτσι. Θέλω πρωτάθλημα και θέλω πιο πολύ το θέλω για το πρωτάθλημα που το παίρνει έτσι κι αλλιώς η Γιουβέντους. Θέλω το Champions League. Να, ναι. Εκεί τα λάθη δεν συγχωρούνται. Εκεί είναι η πίεση. Κατάλαβες. Εκεί να τον δω τον Ντελίκτ. Τον Ντελίκτ εκεί θα τον δω τώρα. Γιατί στην Ολλανδία δεν είχε αυτό, θέλω να πω. Ναι, αυτό είναι το ίδιο λέμε. Άλλο θα τον δούμε. Θα τον δούμε. Σίγουρα προσόντα και ικανότητες έχει, αλλά δεν φτάνουν μόνο αυτά. Mm-hmm. Φαίνονται τα προσόντα σου και οι ικανότητες σου πάντα υποπίεση. Εκεί δοκιμά, όταν υπάρχει πίεση, τότε φαίνεται ο καλός ο παίκτης από τον παικτάρα, έτσι. Έτσι ακριβώς. Εκεί ξεχωρίζουν. Πάλι τη σοφία μου μεταδίδω, ρε παιδί μου, τι πράγμα είναι. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, έχω δίπλα μου τον καλό φίλο και συνεργάτη της εκπομπής, Postman. Τι έπαθες, Postman, τι. Γεια σας, κύριε Ντρούλινγκ. Τρεις φορές τύψες εσύ. Βέβαια. Τρεις. Τις δύο τις πέρασες. Τον πέρασε ο Τζακ Νίκολσον, έτσι. Εννοείται. Έφαγε ο Τζακ Νίκολσον. Λοιπόν, να διαβάσω τους υποστηρικτές εκπομπής. Έχει φαγητό σήμερα. Το πρώτο. Έχει φαγητό. Και είσαι φαγάκι. Είμαι κενιστικός γιατί σχόλασα 8 παρα 5. Την ιδιοσιογραφία λίγο την έχω έτσι ξεφυλίσει τώρα εδώ ένα πεντάλεπτο. Ξέρω βέβαια γιατί μπορεί να δούλευα και πρωί και απόγευμα, αλλά. Τα τηλέφωνα πέφτανε σοριδών. Βάγουμε αυτά, εντάξει, και πέρασα και από το χαρτί. Ήταν το δρομολόγιο μου, πέρασα και από το χαρτί. Το καρτελάκι σας το πήρατε, κύριε Ντρούλινγκ. Θα σου πω, πέρασα, ρε φίλε, ξέρω ότι το πρωί θα γίνει πανικός. Και λέω, ήταν το δρομολόγιο μου, επειδή μου και απόγευμα. Περνούσα εκεί γύρω το απογευματάκι. Λέω, θα κάνω μια στάση. Λέω, εκεί 4-4,5. Λέω, θα του πετύχω. Λέω, θα είναι και τίποτα, κάτι ρέκλε. Ναι, βέβαια εδώ είδε μου, πα κατευθείαν να σχολιάσω ότι είναι λάθος. Έκανε μεγάλο λάθος η ΠΑΕ εδώ πέρα. Διότι. Εμένα μου αρέσει αυτό πάντως. Ποιο, που έκανε λάθος? Ναι, αυτό το λάθος μου αρέσει. Γιατί σ' αρέσει? Έτσι θέλω να πω. Ωραία, θα κάτσω να πω. Μια ουρά μέχρι τη θύρα 3. Ένα. Όλα θα λοιπόν, λεχτούν. Πες λίγο τους χορηγούς. Όχι, δεν έχει. Ας περιμένουν οι χορηγοί λίγο, δεν πειράζει. 6.000 διαρκείας. Ναι. Εγώ θα βάλω και την μέρα του μάτς. Θα τη βάλω και ολόκληρη μάλιστα. Σε 4, που δεν είναι 4, είναι 3 ημέρες, εγώ 4 σας βάλω. 4. Στα μαθηματικά είμαι καλός. 6 δια 4 κάνει 1.500. Δηλαδή πρέπει να δώσει, που σου λέω την τέταρτη, τη βάζω, δεν υπάρχει, γιατί είναι η μέρα του μάτς. Πρέπει να δώσει 1.500 διαρκές την ημέρα. Θέλεις να σου βάλω Flash Gordon χρόνο για το άτομο. Ένα λεπτό θα σου βάλω, που αποκλείεται, έτσι. Ένα λεπτό το άτομο.
ένα λεπτό το άτομο 1500 λεπτά. Ξέρεις πόσα είναι 1500 λεπτά, Πόστμαν? Πολλά. Πάρα πολλά. Όχι, είναι 25 ώρες. Είναι 25 ώρες. Ναι, άρα αδύνατον να δοθούν τα διαρκείας. Έτσι. Μαθηματικά αδύνατον. Δεν δίνονται. Μαθηματικά αδύνατον. Διότι το καρτελάκι θα το δώσει και. Γιατί κλείνει και 6 ώρα, έτσι, μην το ξεχνάμε. Και... 10 με 6. Μα τώρα σου απόδειξα ότι 24 ώρες να είναι ανοιχτά δεν δίνονται. Δεν δίνονται. Τώρα σου το απόδειξα. Να. Λοιπόν, άρα να είσαι σίγουρος ότι θα βγει μια ανακοίνωση που θα λέει θα μπαίνετε με τις αποδειξούλες σας. Εγώ δεν θα πάω. Πώς δουλεύω και πώς να πάω και τι να περιμένω. Λάθος. Λάθος. Και δεν μπορώ να καταλάβω, διότι η διαδικασία για να πάρεις το καρτελάκι είναι η ίδια με τη διαδικασία που σώσαν την κάρτα φιλάθλου. Η ίδια είναι, εκείνο το μηχανηματάκι βγάζει τα καρτελάκια. Αυτοί δεν τα είχαν, δεν το είχαν αυτό το μηχανηματάκι. Ένα μηχανηματάκι να... υπάρχει. Να πάρουν και δεύτερο, ρε φίλε, τώρα σε παρακαλώ πολύ. Σιγά πόσο να έχει εκείνο το μηχάνημα. Δεν ξέρω. Σε παρακαλώ πολύ τώρα. Έλα, εντάξει, στην ΚΑΕ πάντως υπήρχε. Στην ΚΑΕ υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει κόσμο να πάρει διαρκεία στην ΚΑΕ. Εντάξει, δεν θα έχουν πρόβλημα. Μη στεναχωρείς. Ναι, δεν θα έχουν πρόβλημα στην ΚΑΕ. Αν έχουμε μηχανηματάκι να το στείλουν στην ΠΑΕ, πες. Θα οργανωθούμε, κύριε Ζαν. Ναι, εντάξει, άκουσε. Δεν θα είμαστε μόνο χειροκρότημα. Όχι. Και τα λάθη θα λέμε. Εννοείται. Αυτό ήταν λάθος και είναι οφθαλμοφανέστατο. Δηλαδή έπρεπε να προβλεφθεί. Είναι εύκολο λάθος. Έτσι. Τι ώρα πέρασες? Πέρασα 4 και 10 και είχε ουρά, φίλε. Δεν σταμάτησα φυσικά. Είχε ουρά. Γιατί έμαθα ότι για την μπουτίκ ήταν τα εισιτήρια του μάτς και δίπλα το δεύτερο μέρος ήταν, κατέβαινες κάτω στο υπόγειο και έπαιρνες το διάρκεια σου. Ναι. Εκεί είχε, έφτανε η ουρά, περνούσε και το. Και την πυραρία και έφτανε κοντά στη θύρα 3. Εγώ πήγα δηλαδή 100 ώρα, μέτρα ώρα. 2,5 ναι. Και έφυγα 4 παρά 10. Ναι, εντάξει, τζάμπα το. Εκεί την ώρα το πήρα. Λοιπόν, εγώ το δίνω 1,10 αυτό ότι θα γίνει. Θα βγάλει ανακοίνωση η ΠΑΕ. Δεν γίνεται. Τώρα στο απέδειξε ότι δεν γίνεται. Εκτός α, μα και σε μισό λεπτό να το δίνουν πάλι δεν γίνεται. Ναι. Μα δεν γίνεται. Μαθηματικά δεν γίνεται. 9 η ώρα και 10. Εμένα ξέρεις μόνο ότι με προειδοποιεί. Ούτε τα μισά θα δοθούν. Ότι. Ναι. Τα μισά δεν θα δοθούν. Όχι, λέω. Στι αποδείξει. Ναι. Είναι γραμμένα 3, 4 και 5 ονόματα σε μια απόδειξη που είχαν πάρει τότε ναι. τα καρτελάκια. Ένας δηλαδή μπορεί να παίρνει 5 καρτελάκια. Αυτό λέω μόνο. Ρε φίλε, και 5 να παίρνει, τώρα σου λέω. Ναι. Θέλω σε πόρε, παιδί. Εκείνο είναι ένα μηχανηματάκι και κάνει μια ώρα να το βγάλει. Όχι, ένα όχι, είναι έτοιμα αυτά. Τι είναι έτοιμα? Έτοιμα τα είχαν. Α, δεν είναι το μηχανηματάκι. Όχι. Είναι έτοιμο. Έτοιμο. Τέλος πάντων, σου είπε ένα λεπτό. Πήγα το πήρα, δηλαδή το ψάξα και το βρήκαν. Αλλά θα δεν έκανε πάνω από ένα λεπτό. Θα βρέσω στον αέρα. Ένα λεπτό. Πάνω από ένα λεπτό έκανε. Μισό να έκανε. Ναι, ναι. Δεν όχι δίνονται. Μισό, όχι μισό. Δεν δίνονται, ρε φίλε. Μαθηματικά είναι. 24 ώρες έχει η ημέρα. 1440 λεπτά έχει. Μέσα είχε, κάτω είχε 3 άτομα. Ναι. Μία κοπελίτσα και δύο κοπελίτσες και έναν νεαρό. Ναι. Μιλάω για αυτά που δίναν την 1, 7 και 9. Έτσι, κάτω. Στην μπουτίκ. Στην κάτω δίνουν ένα 7-9 και πάνω τι δίνουν? Δίνουν 2-3. Και εισιτήρια προφανώς. Και εισιτήρια παραδίπλα. Α, παραδίπλα. Ναι. Εκτός από διαρκείας. Διαρκείας δεν κόβανε. Έτσι. Εγώ που έχω στη θύρα, από πού παίρνω το διαρκείας μου, δεν κατάλαβα το. Όχι, όχι. Λέω διαρκείας δεν βγάζαν καινούργια. Α, τι να βγάλουν καινούργια. Ας δώσουν τα παλιά, τώρα να βγάλουν και καινούργια. Τα... Λοιπόν. Τέλος πάντων. Εντάξει, άκουσε. Τα λάθη θα γίνονται. Όντως. Άνθρωποι είμαστε, λάθη έτσι. Κάνουμε. Αλλά επαναλαμβάνω, ήταν ένα. Να τα επισημαίνουμε αυτό. Ήταν εύκολο λάθος αυτό. Ήταν δηλαδή 6.000 διαρκείας δεν δίνονται ούτε σε 5 μέρες, δίνονται ούτε σε 6. Εντάξει. Δηλαδή 1.000 διαρκείας την μέρα δεν δίνονται. Απλά μαθηματικά είναι. Λοιπόν, εντάξει. Okay. Εγώ σου λέω ότι θα βγει ανακοίνωση που θα λέει ότι μπαίνετε με τις αποδείξεις. Εγώ πιστεύω τα μισά θα δοθούν. Και είμαι και αισιόδοξο στο νούμερο. Μην λοιπόν, έχουμε τι? Με τα μεσονύχτιο. Δεν δίνονται ρε και 24 ώρες ρε. Δεν δίνονται ρε. Φοβερό πράγμα. Δεν δίνονται, τι να κάνω. Πάντως αυτό προειδίασε ωραία πράγματα. Δηλαδή εμένα μου θύμισε. Ναι, σου αρέσει η τέτοια. Όρεξη ρε φίλε. Αυτό άνοιξε. Έφαγες τα πέναν και δύο πιτόγερα έτσι. Πολύ ωραία. Όχι τίποτα. Μια μπυρίτσα μου ήταν καλά. Μια μπυρίτσα την ήπιες. Εντάξει, έκανε και. Κάναμε και λίγο πουλιαμά εκεί. Εντάξει, χαρά όλα. Σε πήραν και χαμπάρι. Πώς μα πες μα αυτό, πες μα. Εννοείται. Λέω με τον Ντρούλινγκ, λέω τον Παπαστρούφ έχω το βράδυ. Πώς έγινε αυτός έτσι? Πώς έγινε? Τι ήταν... έβγαλε, ναι, πώς γέρασε έτσι? Το πιστέψαν πολύ ότι είμαι έτσι. Πάρα έτσι. Πολύ. Το πιστέψαν πολύ. Εντάξει, δεν με έχουν δει από κοντά. Λοιπόν, πάμε στους υποστηρικτές και να ξεκινήσουμε και τα θεματάκια μας. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τη Μάζδα Μανατίδης που είναι για άλλη μια βραδιά βασικός υποστηρικτής της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Η Μάζδα Αμανατίδης και το εξειδικευμένο συνεργείο της με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στο αυτοκίνητο Μάζδα. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, ο άνθρωπός σου είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύηση στο σέρβις με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια.
Mazda Αμανατίδης. Το Mazda έχει το μάστορά του. Διεύθυνση Παπάφη 205 και τηλέφωνο 2319-24-931. Να ευχαριστήσουμε επίσης και την παραδοσιακή ψαροταβέρνα Καρεκλάς. Την ξέρεις? Όχι. Δεν ξέρεις. Πού να ξέρεις εσύ, εκεί που μένεις, Νεάπολης, Σικές. Νεάπολη, Νεάπολη. Εκεί που μένεις, φίλε, και που έχει φτάσει στο ηλεκτρικό θαύμα. Κάτσε λοιπόν, καλά. Ναι. Κάθομαι, καλά κάθομαι. Να είσαι καλά. Λοιπόν, παραδοσιακή ψαροταβέρνα Καρεκλάς. Εδώ τα ψάρια και τα θαλασσινά έχουν την τιμητική τους. Σε έναν εκπληκτικό χώρο με θέα όλη την παραλία της πόλης, κυριολεκτικά δίπλα στο κύμα, απολαμβάνετε όλες τις σπεσιαλιτέ της θάλασσας μαγειρεμένες με ελληνικές και μεσογειακές συνταγές. Δοκιμάστε με την παρέα σας τα εκλεκτά πάντα φρέσκα θαλασσινά εδέσματά μας. Καλαμαράκια, χταποδάκια, σαρδέλα, γαύρο, ολόφρεσκα ψάρια και τα special αχνηστά μύδια μας. Να συμπληρώσω εγώ και γυαλιστέρες, έτσι ελπίζω να υπάρχουν, να πάνε να χτυπήσουμε τίποτα. Σας αρέσουν γυαλιστέρες, πώς ήταν? Καλές είναι. Καλές είναι, ε. Μια χαρά. Είναι και σεξουαλικές, θα ξέρεις. Με λεμονάκι, έτσι. Με λεμονάκι δεν πεθαίνουν. Απογειωθείτε γεύστικα με τα πάντα... κάτσε, δεν τα βγάλουμε, ναι. Με τα ορεκτικά μας και τις φρέσκες σαλάτες, πάντα με τη συνοδεία παγωμένης μπύρας, ούζου, τσίπουρου και φυσικά πάντα, επαναλαμβάνω, είμαστε δίπλα στο κύμα, έτσι έχουμε το κύμα και τη θάλασσα μπροστά στα πόδια μας. Ψαροταβένα Καρεκλάς, με εμπειρία από το 1938, παραδοσιακά είναι έτσι, από το 1938-81 χρόνια, να ξέρεις, πώς θα κάνει και την αφαίρεση, έτσι. Παρακαλώ. Αριστοτέλους, Θεμιστοκλής Οβούλη 76. Και Αργοναυτών 1 είναι η διεύθυνση δίπλα στο ΣΑΡΚ και τηλέφωνο ρεζερβέ το 2310-413-230. Επαναλαμβάνω για τις κρατήσεις σας, για να κάνετε να κρατήσετε το τραπέζι σας για την ψαροταβέρνα Καρεκλάς. Ρεζερβέ 2310-413-230. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Δεν με βοήσαν τα γυαλιά μου σήμερα, από την αλήθεια. Δεν έχω τα καλά. Ένα, μόνο γυαλιά δεν αυτά. Τι να κάνω, ρε φίλε, από τη δουλειά ήρθα. Συγγνώμη δηλαδή. Συγγνώμη. Το γυαλί της δουλειάς είναι άλλο και άλλο το σπιτιό. Φυσικά. Αυτά είναι πανερέ. Ναι. Αυτά είναι πανερέ. Τα καλά είναι σπίτι. Μάλιστα. Συγγνώμη που δεν είχα στη δουλειά 11 ώρες να έχω τα καλά γυαλιά. Κατάλαβες. Δύσκολο. Εσύ δεν πήγες σπίτι. Είσαι λίγο. Σε βλέπω λίγο. Σήμερα είσαι λίγο. Τι ημέρα, φίλε. 108 χιλιόμετρα έκανα σήμερα. Εντάξει. Χάλασε το μηχανάκι. Ο Νίκη Λάουτα χάλασε και το μηχανάκι. Να είναι ένα καλά, ένα παλικαράκι. Δεν θα μ' ακούει τώρα. Ένα πιτσιρικά σχέση με εμένα, έτσι, 24-25 χρονών. Μένω, ρε φίλε, στο το μηχανάκι από μπαταρία και ένα καλωδιάκι κάτι έπαθε. Και μένω, έρχομαι από τα ΚΤΕΛ Χαλκιδικής και μένω, πού να σου πω, με, που περνάω την αερογέφυρα, μένω. Μίζα, τίποτα. Τέλος. Παίρνει μπρος, με το πάω να μαρσάρω. Δηλαδή στο 10% του μαρσαρίσματος σβήνει η μηχανή. Γεια σας. Τι θα γίνει τώρα? Τι γίνεται? Έρχεται ένα παλικαράκι, σταματάει δίπλα μου, λέει, Μπουζέ. Τι όχι, σου είπα, μπαταρία είναι ένα καλώδιο, δεν έκανε, έχει φθαρεί, με το που κάθεσαι πάνω κάνει. Λοιπόν, ένα παλικαράκι το λέει, βρήκε. Τι έπαθες? Λέω, να ξέρεις πως σε σμπρώχνουν, ξέρεις. Βγάζεις το τέτοιο και σε σμπρώχνουν. Με έφερε το παλικαράκι ο πιτσιρικάς μέχρι εδώ αντιγονιδών. Του λέω, τι ομάδα είσαι, πώς λένε, Χρήστος, να είναι καλά το παιδί. Χρήστος, τι ομάδα είσαι, αγόρι μου, το λέω. ΠΑΟΚ, μου λέει, λέω, που να ξέρεις. Που να ξέρεις. Λέω, δεν ασχολούμαι, μου λέει, σωθήκαμε. Με τον έφτιαξε τον κόρφο σου. Όχι, εντάξει, λέει, δεν ασχολούμαι. Είμαι, λέει, μένω στην Τούμπα, δεν ασχολούμαι όμως, λέει, πολύ, είμαι ΠΑΟΚ, μου λέει. Λέω, εντάξει, έτσι να είσαι, να μην ασχολείσαι. Και εμείς ασχοληθήκαμε, λέω, τι καταλάβαμε. Τέλος πάντων, να είναι καλά, δεν με ακούει, αλλά πραγματικά τον εύχομαι τα καλύτερα το παιδί μέσα από την καρδιά μου. Λοιπόν. Τα σάλιασε όλα. Έγινε ντρούλινγκ τώρα. Φίλε, τι το σάλιασα. Με το παιδί δεν. Είναι ντρούλινγκ, δεν είναι. Με είδε και με βοήθησε το παιδί. Γιατί το σάλιο τρέχει. Γιατί σάλιο. Τον ευχαρίστησα. Ξέρω ότι δεν με ακούει αυτή τη στιγμή και τον ευχαρίστησα. Έλα, ρε. Λοιπόν. Λοιπόν. Πάμε όμως. Έχουμε στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή στο Σταύρο Κόλκα. Προφανώς έχει γίνει κάτι. Καλησπέρα. Διέρευσε και το όνομα του αμυντικού χαφ. Πιθανότατα αύριο είναι εδώ. Ο άντρας ο Νησίτη, ένα παιδί 25 χρονών, να είμαστε Αφρικανός είναι, αλλά παίζει χρόνια Πορτογαλία και Βέλγιο, στη Γάνδη. Ένα παιδί φυσικά εντελώς, 25 χρονών αμυντικούς μέσους, πολύ δυνατό παιδί. Τον είχαμε δει σε ένα παιχνίδι Γάνδης ΠΑΟΚ και είχα εντυπωσιαστεί, τότε είναι η αλήθεια.
καλή κίνηση για τον ΠΑΟΚ. Θα δούμε τώρα βέβαια για το τυπικό, αλλάξουν συμβόλαια, να μπουν οι υπογραφές και να μην αλλάξει κάτι στην απόθεση του Μπράνταριτς. Αν το Μπράνταριτς αλλάξει κάτι την τελευταία στιγμή, πιθανότατα να μην γίνει το Εσίτη. Αλλά νομίζω ότι το Εσίτη είναι πάρα πολύ προχωρημένο και επειδή ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να περιμένει την Κάλιαρη, καταλήγει στον Δικηδιανό, τον 25χρονο, που εδώ και 3 χρόνια παίζει στη Γάνδη. Και το ξέρει καλά και ο τεχνικός διευθυντής του ΠΑΟΚ από την παρουσία του στην Ευστολή, γιατί από εκεί ξεκίνησε και έχει εικόνα 100% για τις δυνατότητές του. Καθαρός κόφτης, κόβω δίνω, πολύ δυνατό παιδί, μην περιμένει κάποια σούπερ τεχνικά χαρακτηριστικά, αλλά για τη δουλειά που τον θέλει ο ΠΑΟΚ, μια χαρά είναι. Δύο δουλειές πρέπει να κάνει ο κόφτης, να κόβει και να δίνει όλα τα άλλα. Συμφωνώ. Θα τα κάνουν οι υπόλοιποι. Συμφωνώ. Αυτά. Αυτά σε... Ζάχου μου. Ναι. Okay. Για τον Κουεντράο δεν έχουμε τίποτα, έτσι. Βγήκα πριν και είπα ότι δεν ζητάει παράταση. Άμα ζητάει και άλλη παράταση, δεν μπορεί να περιμένει και άλλη παράταση. Δεν παραβαίνουμε από τη μία ότι έχει κάποια οικογενειακά θέματα. Απ' την άλλη, υπάρχει ο σύμβουλος γάμου για αυτά. Δεν μπορούμε να περιμένουμε κάποιον. Καμία ομάδα δεν μπορεί να περιμένει, έτσι. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Ακούσαμε και την είδηση για τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ από τον Σταύρο Κόρκα. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά μπαίνουμε στα θεματάκια μας. Έτσι, έχει δισογραφία ο Άρης. Μην ξεχνάμε ότι την Πέμπτη είναι και το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Μπήκαμε εβδομάδα. Μπήκαμε αγωνιστική δράση. Πέρασε γρήγορο καιρός, η αλήθεια είναι. Προετοιμασία, φιλικά, μεταγραφές. Περνάει ο καιρός. Ταξιδάκια. Εδώ μου πεις πέρασαν 50 χρόνια. Για να 50 χρόνια θα περάσουν τώρα. Δύο μήνες. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά μπαίνουμε στα θεματάκια μας. Δεν θέλω να το διακόψω το τραγούδι, αλλά δυστυχώς. Δεν θέλω, αλλά δυστυχώς. Είναι από το Protection, είπαμε. Ντόνα Σάμερ. Ντόνα Σάμερ, τι κοινό έχει με τον Άρη, ξέρεις. Ντόνα Σάμερ, με Άρη. Ναι. Αν το θυμάμαι καλά. Δεν μου έρχεται κάτι τώρα. Δεν θυμάσαι, ναι, με Άρη. Ναι. Δεν θυμάσαι που έλεγε ο αείμνωστος ο Τσιλιγκαρίδης ότι που πήγε στον. Να πάρει τον Γκάλι. Να πάρει τον Γκάλι, ναι. Και ήταν ο μάνατζερ, είχε και την Ντόνα Σάμερ. Την είχε μαζί. Ήταν ατζέντης και της Ντόνα Σάμερ. Και της Ντόνα. Ναι, και του είπε, του έδωσα 5.000. Και έχω πολλές δουλειές και τέτοιο, του έδωσα. Λέει, μόλις του έδωσε 5.000 δολάρια, λέει, θα γίνει η δουλειά σου. Ρε τον 5.000 δολάρια τότε και 5.000. Πάρτα χωρίς απόδειξη κιόλας. Έλληνας ήταν. Έλληνας πρέπει να καλά. Λοιπόν, πάντα. Βρισκόμαστε στο Λίμπερο 107,4, ράδιο Μαρμίτα. Γιάννης Πόστμαν, Ζάχος Ντρούλινγκ πίσω από τα μικρόφωνα. Μέχρι τις 10 θα σας κρατήσουμε καλή συντροφιά. Μπαίνουμε στα θεματάκια. Εγώ λοιπόν τα ξέρω πολύ επιδερμικά. Ναι. Αυτό που ήθελα, εντάξει, θα πούμε για τον ποδοσφαιρικό Άρη, για το μάτς της Πέμπτης και για την κλήρωση. Βέβαια, εδώ υπάρχει μια παγίδα σε αυτό το πράγμα, γιατί κάνουμε λες και με κάποιους φίλους που μίλησα, λες και έχουμε περάσει την αέλεμε σου. Και εντάξει, λέμε τώρα ποια μόλντε και ποια τέτοια. Είναι κακό αυτό. Ναι, αυτό είναι κακό. Είναι πολύ κακό. Αυτό είναι κακό. Πιστεύω αυτό να είναι μόνο στον κόσμο και όχι στην ομάδα, έτσι. Είναι δύο αντίπαλοι βατοί. Και πιστεύω ότι αυτό το πράγμα που κάνουν τις κληρώσεις πριν καν ακόμα περάσουν... Ένας από τα δύο, από το ζευγάρι, ας πούμε, ναι. Ο νικητής, εγώ δεν το θεωρώ σωστό πάντως. Να μην γίνεται, λες. Εντάξει, επειδή είναι τα παιχνίδια στο καπάκι. Το καλύτερο ήταν αυτό το παλιό. Δηλαδή, ναι, περνούσες όμως... και πήγαινες στη βαρέλα και περίμενες. Ντράγκα, τρούγκα, ντράγκα, τρούγκα. Αλλά τώρα, βέβαια, επειδή ξεκινάει νωρίς, θα έχει κάθε εβδομάδα. Δηλαδή, αν περάσουμε την αέλεμε σου, την εβδομάδα παίζουμε κι άλλο μάτς. Ξέρω να το ξέρεις. Δηλαδή, εβδομάδα παρά εβδομάδα παίζουμε. Μία παίζουμε τον επαναληπτικό, 8 το επόμενο. 8-15. Και εδώ είναι το άσχημο. 15 Αύγουστο, ρε φίλε, θα έχουμε παιχνίδι στο Κλεάνθης Βικελίδης. Α, το έγινε και τότε, δεν το ήξερα. Ακριβώς, βεβαίως. Και το λέγαμε προχθές στον καφέ, ρε φίλε. Δηλαδή, 8 του μηνός, πρώτα ο Θεός, αν περάσουμε από την ΑΕ, πάλι το λέμε. Είδες, να δούμε. Λοιπόν, έτσι είναι το σωστό. Έτσι, λοιπόν, με όποιον και να τύχει. Α, πρώτο μάτς είναι η Νορβηγία, είναι δηλαδή. Είναι έξω και το δεύτερο είναι μέσα. Εγώ βασικά θα και ήθελα. Άντε, να σου πω κάτι τώρα, αέλεμε σου, λέμε αέλεμε σου, δεν είναι κανένα εμπορικό όνομα, αλλά είναι εμπορικό από την πλευρά ότι είναι ομάδα από την Κύπρο, έτσι, ελληνική ομάδα. Κατά κάποιο τρόπο. Ωραία. Λοιπόν, όχι κατά κάποιο τρόπο, ελληνική ομάδα. Εντάξει, καλά, δεν το εστερνίζονται όλοι αυτό το πράγμα, μην το λες. Εντάξει. Λοιπόν, δηλαδή έχει από αυτή την πλευρά μια εμπορικότητα, ας το πούμε. Έτσι. Ενώ η Μόλντε. Ποια Μόλντε, Μόλντε είπα. Μόλντε. Με τη Μόλντε παίζουμε, έτσι. Έτσι. Λοιπόν, όχι, και λόγω στοιχήματος. Υπάρχει και η άλλη, βέβαια. Ποια η Τσουκαρίτσκι. Τσοκαρίτσκι, τι είναι αυτή. Τσουκαρίτσκι. Τι είναι αυτή. Δεν έχει περάσει Μόλντε. Αυτό το ξέρω, τι εθνικότητα είναι αυτή. Ιουγκοσλαβία.
Πρώην. Oh, καλύτερο να περάσει. Σέρβι δηλαδή. Η Τσοκαρίσκη. Εννοείται. Και για σκέψτε το τώρα, άκου. Ναι. Περνάει η Τσοκαρίσκη. Ναι. Και έχει Βελιγράδι ταξιδάκι, ναι. Πρώτο ματσάκι. Ναι. Το οποίο είναι 3-4 ώρες, έτσι. Ναι. Φορτώθηκε σαν αβανάκι. 3-4 είναι το Βελιγράδι. Πόσο είναι. Και εμείς γιατί κάναμε 12 ώρες το 88. Καλά, τότε ήταν άλλα τα πράγματα. Με λεωφορείο θα μου πει. Εννοείται. Λοιπόν. Θε να πει ότι μαμάξι πα 4 ώρες. 4-5 ώρες. Αποκλείεται. Τι είναι. Σε λέω, ρε φίλε. Σοβαρά μιλά. Βέβαια. Λοιπόν, πα. Ναι. Βλέπεις το ματσάκι σου, ναι. Κάνεις την ζαρκούλα σου, ναι. Και φύγες. Λοιπόν, εγώ για να, πω ωραία, στο, για να πω στο Βελιγράδι πρέπει να μου δώσουν 1000 ευρώ για να πάω. Θα περιμένω τους ομίλους, αν πάμε. Γιατί? Γιατί θα πάω στο Old Trafford. Λοιπόν, πάμε στο φίλο όμως. Πάμε στο φίλο, αν και δεν ανοίξαμε τις γραμμές, δεν πειράζει, θα ακούσουμε το φίλο. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα, Ζάκο και Γιάννη. Γεια χαρά. Καλησπέρα. Έλα, γεια σου, Θόδωρε. Καλά είστε. Δόξα τω Θεώ, παλεύουμε. Πήρα λίγο με αφορμή να διορθώσω κάτι που είπατε. Βέβαια. Είναι μέχρι τις 9 σήμερα. Μάλλον θα είναι και τις επόμενες μέρες. Μέχρι τις 9 το βράδυ. Α, δεν θα και μέχρι τις 9 το πρωί να είναι δεν δίνονται τα διαργίας. Πάντως, επειδή έτυχε πριν, ναι. Και άκουσα στην Αριανό τέλος πάντων που πήγε τώρα εστέ και κάτι, μου είπε ότι βάλαν άτομα και πάνω και κάτω και είχε καμιά 20 άτομα. Δηλαδή, α, μπακάρι. Αυτό ήταν καλύτερα. Ναι. 20 άτομα να δίνουν διαργίας. Όχι. Από κόσμο είχε καμιά 20 άτομα, δηλαδή είχε πιο ο κόσμος, γιατί βάλαν περισσότερα άτομα και στο πάνω μέρος και κάτω. Ωραία, μακάρι, φίλε. Καλό είναι αυτό. Μακάρι. Αυτό καταρχάς, να πω και την άποψή μου τώρα λίγο. Πες. Καταρχάς για την κλήρωση με τη Μόλτε, αν ασχοληθούμε με πλήρω λόγος μέχρι σήμερα για να δοθούμε όλοι πνευματικά στο κάτω με την ΑΕΛ. Ναι. Για μένα είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο. Ναι, έχω πάρει κάποιες πληροφορίες από φίλο μου που είναι στην Κύπρο, φίλο τέλος πάντων, μιλώ βλακίδες, γνωστό. Είναι μια ομάδα αυτή η οποία είναι δυσκολοκατάβλητη. Έτσι. Δηλαδή τρώει... Συμπαγής ομάδα. Πρόσεξε, μου είπε. Εντάξει, έχει, τουλάχιστον πέρσι είχε κάποιους καλούς μέσους. Δεν θυμάμαι τα ονόματα, δηλαδή και τα σωστά να μου πεις. Ένας βασικός έφυγε και ένας κεντρικός αμυντικός. Ναι, δύο βασικοί καλοί που είχε φύγαν. Δεν ξέρω αν τους αναπληρώσαν αυτά. Μου είπε, Θόδωρο, ένα λεπτό να το πω. Μου είπε ότι βάζει δύσκολα γκολ και τρώει δύσκολα γκολ. Ναι. Αυτό μου είπε. Είναι πολύ συμπαγής ομάδα, πάρα πολύ. Ακριβώς. Έχουν κάνει μόνο δύο μεταγραφές και ουσιαστικά να παίξουν με το ρόστερ που είχαν. Το περσινό. Ναι, καλά, και εμείς πάνω κάτω το ίδιο είμαστε. Ρε, πιο πολύ αυτό που για μένα αυξάνει το βαθμό δυσκολίας είναι το αν θα παίξει ο Λάρσον ή όχι. Γιατί αν δεν παίξω Λάρσον έχουμε θέμα με την έννοια ότι θα πάει ο Ντιγκινή αριστερά και ο Ιντέγε μπροστά δεν μπορεί να παίξει 90 λεπτά. Κοίτα, οπότε, γιατρός δεν είμαι. Ο Λάρσον από ό,τι διάβασα κιόλας θα είναι... Ναι, πάει θα, καλά. Ναι, είναι από αυτές τις περιπτώσεις, να σου το πω, χωρίς να είμαι ούτε γιατρός ούτε προπονητής. Τι θα γίνει? Θα είναι σίγουρα στον πάγκο. Δεν θα τον βάλει. Δεν θα τον βάλει και ανάλογα με το match. Αν δει τα σόρια θα τον βάλει. Δεν θα το ρισκάρει. Δηλαδή μην έχει υποτροπή και τα λοιπά. Και έχουμε μετά τον χάσει για πολύ μεγάλο διάστημα. Αν έστω μισή ώρα θα είναι καλά. Γιατί πώς θα βγάλει ο Ιντέγια 90 λεπτά. Δεν μπορεί να βγάλει 90 λεπτά. Δεν θα βγάλει ο Ιντέγια 90 λεπτά. Πολύ απλά θα πάει ο Ιντέγια. Θα τον ξεκινήσει τον. Ακριβώς. Θα ξεκινήσει τον Ιντέγια και μετά θα βάλει τον Ιντέγια στη θέση του. Θα βγάζει τον Λάσον έξω. Κανονικά θα παίξει αριστερά χωρίς Λάσον. Γι' αυτό το λέω κατά. Όταν είναι να βγει ο Ιντέγια. Θα μπει ο Ντιγκινή στη θέση του, θα βάλει Μαρτίνε θα πω. Το καλό με τους μπροστινούς του Άρη είναι ότι μπορούν να παίξουν πάνω από μία θέση. Οπότε έχει μαγιά και υλικό να κάνει πολλά πράγματα, έτσι. Και τον Τουάρτη τον έβαλε λίγο αριστερά στο μάτς με τον Ατρόμητο. Και αυτός βέβαια δεν έχει πολύ φυσική κατάσταση, αλλά έστω 20-30 λεπτά μπορεί να βγάλει. Θα δούμε. Και ανάλογα είναι, ξέρεις και το παιχνίδι πώς σε πάει. Εντάξει, μπορεί να μην είσαι καλός και να σε πάει εγώ το παιχνίδι. Εγώ πάντως λέω ούτε Λάρσον ούτε Σάσα θα ξεκινήσει. Να σου πω κάτι. Καλά, το Σάσα δεν το ξεκινήσει. Μπάσα Ματίγια θα ήταν. Πιστεύω θα είναι η εντεκάδα πάνω κάτω αυτή που είδαμε στο φιλικό με τον Ατρόμητο. Γι' αυτό και τη δοκίμασε βασικά, έτσι. Αλλιώς δεν είχε λόγο. Δεν μου πολύ αρέσει που έχουμε Άγγλο γιατί παιδιά. Με Άγγλο, επειδή δεν ξεχνάτε εύκολα. Πέρασε από την Ατλέτικο. Κερδίσαμε μάλλον την Ατλέτικο. 1-0. Βέβαια, εκείνος ήταν και καλός γιατί έχει πέσει τελικό Champions League τελευταία. Ήταν ο Κλάντεμπεργκ, θυμάμαι και το όνομα, ο Κλάντεμπεργκ. Και να πούμε έτσι για να το λέμε κιόλας, εντάξει, στο μάτς, στο πρώτο μάτς που ήταν και ο Κλάντεμπεργκ, έπαιζε ο Άρης με την κάτοχο του θεσμού, έτσι. Όχι μόνο κάτοχο, και κάτοχο του Super Cup εκείνη την. Λοιπόν, όχι άλλο θέλω να πω, περίμενε, δώσε. Δηλαδή ο Άρης τώρα στην Ευρώπη, εντάξει, να μην κρυβόμε, ο Λεβαδιακός είναι. Έπαιζε ο Λεβαδιακός με τον κάτοχο της θεσμού. Και όμως. Ο Άγγλος, εγώ συγγνώμη εκτός αν το θυμάμαι λάθος,
και τα σποράκια, και τα σποράκια τα έδωσε και λίγο στον Άρη, μπορώ να σου πω εκείνη την μέρα. Πενινταρίσιος ήταν. Πενινταρίσιος ήταν, το απόλυτο 50-50. Έτσι, δεν ήμασταν το outsider, τώρα είμαστε το φαβορί, καταλαβες. Δηλαδή ο Άγγλος μπορεί να παίξει και καθόλου έδρα. Όχι, ο Άγγλος δεν παίζει έδρα, φίλε. Ο Άγγλος θα παίξει 50-50. 50-50 θα κάνει και τα λάθη του ανθρώπινα θα είναι. Να το ξέρεις, δεν υπάρχει. Εγώ θα πω Καραβαλκάνιο πάντως. Όχι, φίλε. Όχι. Εγώ, μακριά από αυτός. Άγγλος, αφού με ακούς τώρα γιατί κατάλαβα τη φωνή σου, ξέρεις ότι λέω Άγγλους διαιτητές και Αγγλική αθλητική δικαιοσύνη. Αυτό. Αυτό. Να έχουμε, τύχη να έχουμε, γιατί είναι απαραίτητο το μας και εντάξει, για μένα πιο εύκολο θα είναι το δεύτερο μας, παιδιά. Στην Κύπρο. Γιατί για μένα ο αντίπαλός μας θα είναι μόνο η ζέστη. Άμα δεις, άμα δείτε, άμα έχετε μάθει, ας πούμε, έχουν ένα θέμα με την κάρτα φιλάθλου στην Κύπρο. Δεν θα έχει κόσμο. Καλά, τώρα εντάξει. Κόσμο, εντάξει. Και θα έχουμε και επιλογές. Θα έχεις άλλο γήπεδο. Σκοπός είναι, Θόδωρο, για να το κλείσουμε κιόλας, να μην δεχτούμε γκολ και να βάλουμε έστω και ένα. Και με ένα 0 να γίνει, πιστεύω θα σκοράρουμε στην Κύπρο και θα είναι πιο εύκολο το έργο. Έτσι, παιδιά, να σε καλά, γεια σου. Να σε καλά, να σε καλά. Μια αυτό... που μας έδωσε την ασίστ τώρα να το ανοίξουμε λίγο το θέμα. Να το ανοίξουμε και αυτό φάνηκε κιόλας, αν θυμάστε, γιατί εσύ ήσουν κιόλας και το φέρεις έτσι. Το μάτς με την Αυστρία Βέννης εδώ που έτσι βάλαμε στα χασομέρια τον γκολ, έτσι, καθυστερείς 1-0. Έτσι. Και πήγαμε εκεί πέρα ο Πόσμαν εδώ δίπλα μου. Πήγε εκεί στην Αλτρόμ. Θα το ξανακάνω πάλι. Ναι, το λέω, πήγε το δηλώνω, στη, στη μεγάλη έδρα της Αυστρία Βέννης. Μιλάμε, είναι τρία τα γήπεδα το φόβητρο. Είναι ένα το Σαντιάγκο Μπερναμπέου. Ένα είναι το Old Trafford και τρίτο είναι της Αυστρία. Να ξέρετε, πήγε σε αυτό. Πάντως το δικό σου. Έπαιρνα την πρόκληση. Τον γκρεμίσανε, ρε. Ποιο γκρεμίσανε. Τον γκρεμίσανε, ρε. Είδες, πήγα εγώ και τον γκρεμίσανε. Τόσο κατεμόσχημα. Πρόσεξε. Κέρδισε ο Άρης και μετά άλλη μια ομάδα κέρδισε για τα επόμενα πέντε χρόνια. Έκλεισε. Ναι, μια ουκρανική κάποια είχε κερδίσει. Για πάμε. Λοιπόν, Ζάχο, μια που μας έδωσε ο Θόδωρος την ασίστ. Καταρχήν θέλω να πω στον κόσμο ότι το παιχνίδι της Πέμπτης δεν είναι της πλάκας. Φυσικά δεν είναι. Δηλαδή, ακούω, διαβάζω. Θεωρούν ότι είναι ένα παιχνίδι απλώς διαδικαστικό. Ποιος το θεωρεί αυτό, ο κόσμος. Ο κόσμος, λες. Ο κόσμος. Εντάξει, κοίτα. Λοιπόν, ότι θεωρεί δηλαδή ότι είναι ένα μάτς το οποίο θα πρέπει ο Άρης τελείως. Έχει ήδη περάσει. Δεν είναι, δεν είναι έτσι. Εγώ όμως κάτσε λίγο, κάνουμε συζήτηση. Ναι. Το ότι θα είναι γεμάτο το γήπεδο, όπως φαίνεται, θα είναι γεμάτο το γήπεδο. Γεμάτο θα είναι το γήπεδο. Αυτό δείχνει ακριβώς το αντίθετο από αυτό που λες. Αν ήταν σίγουρη η πρόκριση. Ναι. Πιστεύω θα έλεγα ο άλλος, πάμε στο μπάνιο, ρε φίλε, που θα πάω εδώ τώρα Άρης τέτοιο. Θα πάμε στο επόμενο γύρο. Θεωρείς δηλαδή λόγω ότι είναι βαθμό επικινδυνότητας μεγάλο. Θεωρώ λίγο, παίζει, αυτό, όχι, όχι, παίζει ρόλο και ότι είναι και το πρώτο επίσημο. Ναι, έχει υπάρχει δίψα. Αλλά είναι αυτό και αυτό είναι, που σου αυτό λέω. Είναι και αυτό. Δηλαδή, συγγνώμη, άμα ήταν Άρης, πες με αυτή με μια αλβανική, δεν ξέρω τι. Ναι. Θα ήταν γεμάτο το γήπεδο. Εγώ πιστεύω θα ήταν γεμάτο. Όχι, εγώ πιστεύω δεν θα ήταν γεμάτο. Έτσι πιστεύω εγώ. Όχι, εγώ πιστεύω δεν θα ήταν. Εγώ δεν λέω ότι θα ήταν άδειο. Αλλά δεν πιστεύω δεν θα ήταν. Παίζει βέβαια ρόλο και αυτό που είπες, έτσι. Ναι. Ότι είναι η καταγωγή σε Κύπρο, η ομάδα κτλ. Αλλά το θέμα είναι ότι η συγκεκριμένη ομάδα. Είναι καλή ομάδα. Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Είναι καλή. Ήμασταν άτυχοι. Πήρε το κύπελο πέρυσι από τον Αποέλ, ο οποίο είναι πρωταθλητής Κύπρου εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έχει παίξει Champions League. Δεν το είδα, θα πω. Αυτό είναι λοιπόν ένα καλό τέτοιο, να δούμε τα highlight. Έτσι. Μπορεί να ήταν και τυχερός, ρε φίλε. Μπορεί η άλλη να ήταν το match για 10-0, ξέρω εγώ, και να βάλαμε μια επίθεση. Να σου πω ότι μέχρι τις τέσσερις τελευταίες αγωνιστικές αυτή η συγκεκριμένη ομάδα ήταν δεύτερη. Και τι έγινε μετά? Και τερμάτισε τέταρτη. Λοιπόν, γιατί στο έκανε στο τέλος, έκανε 2-3 γκέλες, νομίζω έφερε 2 χ και μία ήττα έκανε και βγήκε τέταρτη. Ενώ ήταν δεύτερη. Διεκδικούσε δηλαδή το πρωτάθλημα από τον Αποέλ. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, ότι ο κόσμος να πάει ψηλιασμένος. Βέβαια, δεν υπάρχει. Ούτε χαχαχά πάμε, ούτε χαχαχού. Τι χαχαχά, ρε. Έτσι. Το παιχνίδι θέλει σοβαρότητα. Μισό μηδέν τουλάχιστον. Έτσι. Μισό και μηδέν. Μισό μηδέν έτσι να κερδιθεί από τον έτσι Άρη. Να μην φάει γκολ ο Άρης. Έτσι. Μέχρι ο φίλος μου ο Κόκ με έλεγε και το 0-0 μου λέει είναι καλό. Ακριβώς. Και εγώ αυτό το έλεγα. Ναι. Και αυτό. Και το 0-0 είναι πολύ καλό. Εγώ πιστεύω θα σκοράρουμε και εκεί. Έτσι. Και εκεί πιστεύω θα σκοράρουμε. Σκοπός να μην δεχτούμε γκολ εδώ πέρα είναι σημαντικό. Σε όλα τα ματς, όχι μόνο για αυτό. Έτσι. Έτσι. Είναι σημαντικό να κρατάς την έδρα σου το 0 πίσω. Σου δίνει τεράστιο βαντάζ αν σκοράρεις μετά εκτός έδρας. Ακριβώς. Λοιπόν, έτσι όπως το λες, δεν είναι εύκολο παιχνίδι. Δεν λέμε ότι παίζουμε και με την Μπαρτσελόνα. Μην τρελαθούμε κιόλας, εντάξει. Να τα λέμε και τις δύο. Μην τρελαθούμε κιόλας. Άμα είπαμε σεβασμός. Να είμαστε αυτό, προσεκτικοί, σεβασμός, άλλο. Αλλά αν φοβόμαστε και τον άλλο, κλείσω το μαγαζί και κάτω να πούμε να πουλάμε πατσά. Όχι, εννοείται. Αυτό είπα. Ποδαράκι ότι και να τρώμε και τζάμπα, έτσι. Είπα ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι θέλει σεβασμό η ομάδα. Σεβασμό, έτσι, όχι φόβο. Φυσικά. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή εδώ σεβασμό, έχουμε γιατί στόχο να πάμε στα playoff για να πούμε σε όμιλο. Ναι. Δεν μπορεί να φοβάσαι την ναι έλεγε. Σεβασμό πρέπει να έχει σε κάθε αντίπαλο, φίλε. Όσο δυνατό ή αδύνατο να είναι. Έτσι ακριβώς. Αυτό θέλει.
σοβαρότητα και σεβασμό. Θα πάμε στο γήπεδο, θα πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε, έτσι. Κερδίσει η Αργιανάρα. Έτσι. Θα πάμε στον επαναληπτικό να περάσουμε και μετά έχουμε. Έχουμε ταξίδι. Έχουμε ταξίδι, Ζάχο. Να το ξέρεις. Εφέτος έχει ταξίδι ο Άρης. Άκουσα. Προφανώς δεν ακούσα αυτά που λέω ή τα λέω και δεν περνάω από το μικρόφωνο. Ένα από τα δύο. Εγώ για να πάω σε εκτός έδρας θα πρέπει να είναι επιπέδου. Όχι, δεν το ταξίδι σε εισαγωγικά. Όχι ταξίδι. Εννοώ ταξίδι. Θα έχουμε ευρωπαϊκό ταξίδι για τον Άρη. Αυτό εννοώ. Καλά, ταξίδι θα έχουμε. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξο ότι ο Άρης θα πάει στο play-off και θα το περάσει. Κι εγώ είμαι. Κι εγώ το πιστεύω αυτό. Το πιστεύω. Κι εγώ το πιστεύω αυτό. Βέβαια, γιατί τα κάνει αυτά ο Άρης. Βέβαια, αν μου πει θέλει μια άσχημη αρχή και ένα καλό τέλο ή το ανάποδα, θα σου πω άσχημη αρχή και καλό τέλο. Ναι, λοιπόν, και εγώ το ίδιο. Ναι. Αλλά φυσικά γιατί να μην τα κάνουμε και τα δύο, έτσι. Έτσι πρέπει να είναι. Και να πω και κάτι άλλο το οποίο είναι ουσιαστικό επάνω στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ότι όπως και εμείς καθόμαστε με το στυλό και το μυολίδι και έχουμε βγάλει το τευτεράκι και αρχίζουμε και κάνουμε υπολογισμούς, τόσα θα δώσουμε, τα χρήματα. Α, ναι. Τόσα τα χρήματα θα πάρουμε από εδώ, τόσα από εκεί, τόσα από τα τηλεοπτικά, τόσα από τα εισιτήρια. Το ίδιο κάνουν και αυτοί, διότι είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση οικονομική, να ξέρεις. Ναι, γι' αυτό λέει πολύ σαν και θέλουν, δύο παίκτες. Το θέλουν πάρα πολύ το παιχνίδι για αυτό το λόγο. Ναι. Για τα έσοδα δηλαδή. Κατάλαβες. Άρα λοιπόν έχουν ένα λόγο παραπάνω και αυτοί. Όπως και για μας, το ίδιο ισχύει και για αυτούς. Δεν το συζητάμε. Είναι δύσκολο παιχνίδι. Στο χέρι μας είναι να το κάνουμε πιο εύκολο. Πολύ εύκολο, δύσκολα να είναι το παιχνίδι, έτσι. Μακάρι καμιά φορά είσαι και καλός αγωνιστικά και δεν πετυχαίνεις αυτό που θέλεις και το αντίθετο, έτσι. Δεν είσαι τόσο καλός και είσαι τυχερός. Κάνεις δύο επιθέσεις και βάζεις 2-0, τελειώνει το μάτς 2-0 και λες εσύ αυτό το μάτς δεν ήταν, ας πούμε, έτσι. Ναι, έτσι. Και όμως είναι. Είναι. Ο Άρης σας είναι όσο μπορεί, ποσοστία μιλάω, έτοιμος, γιατί καμιά ομάδα 25 Ιουλίου δεν είναι έτοιμη, ούτε οι αντίπαλοι μας. Έτσι. Το ίδιο πράγμα είναι και αυτή. Ακριβώς το ίδιο. Και μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, 2 μέρες αργότερα ξεκίνησαν προετοιμασία και από εμάς. Άρα. Σοβαρότητα, όπως λες, πειθαρχία στο πλάνο μας, αυτό που θα δείξει ο προπονητής, πίστη. Έτσι, και αυτό θα πάρω μια παλιά ατάκα που έλεγα και καμιά δεκαετία πίσω, ότι και πίστη και από εμάς στο όσο θα είναι στο γήπεδο, εγώ θα είμαι εδώ στο στούντιο, λοιπόν, ότι μέχρι και στην τελευταία επίθεση θα σκοράρουμε. Έτσι. Μέχρι πίστη, μέχρι και εκεί και φωνούλα. Και όσο μπορούμε να σμπρώχνουμε την ομάδα. Καλαρίκια, να τα βγάλουμε εκεί, να το δώσουμε, έτσι. Ηχητική βία, ηχητική βία και το γήπεδο που... προστασία, βασικά. Γιατί έγινε στολίδι, έτσι, να το λέμε. Εσύ από εκεί που είσαι στο Everest πάνω στη θύρα 9, τι ηχητική βία. Πολύ ωραία. Κάνε αλεξίπτωτο θα πεις κάτι. Κοίταξε, από πάνω ελέγχεις πολλά πράγματα. Είναι αέρια κυκλοφορία, τι έγινε. Η 9 για μένα είναι η θύρα η οποία μαθαίνει στο φύλαθλο ποδόσφαιρο. Ναι, είναι οι δύο των προπονητών, οι 9 τι είναι, τον μάνατζερ, τι είσαι. Οι δύο είναι των γκρινιάριδων, των προπονητών, όπως εσύ, έτσι εισαγωγικά. Εγώ δεν πάω στη δύο, ναι. Ναι, λοιπόν, στην ένα πάω. Επειδή τις πέρασα, όλες έχω περάσει. Λοιπόν, καλά, αυτό έλειπε τέτοιο πράγμα. Αλλά οι 9, πραγματικά, εκεί άλλωστε είχα και πολλά χρόνια διαρκείας. Αυτό έλειπε. Και ξεκινάω πλέον από φέτος για τα επόμενα. Θεωρώ ότι αυτή η θύρα μου έμαθε ποδόσφαιρο. Δεν είναι ξέρω. Πραγματικά. Σου έχω νέα. Εάν είχα, ας πούμε, μία σε ποσοστό 80% γνώση ποδοσφαίρου, τώρα πλέον έχω 100%. Γίνει ο Μουρίνιο της Θεσσαλονίκης. Ακριβώς. Να σου πω ότι είσαι άμπαλος. Να με πάρει ο Παντελής. Να σου πω ότι είσαι άμπαλος, αλλά δεν πειράζει, σε φέρνω πέρα γιατί είσαι καλή παρέα. Λοιπόν, βλέπω, εντάξει, όχι, έχουμε ακόμη χρόνο. Έχουμε σήμερα τίποτα, εντάξει, είπαμε γι' αυτό, να πούμε ότι έγινε η κλήρωση, Μόλντε είναι, αν περάσουμε φυσικά. Μόλντε, η οποία είναι τα τελευταία χρόνια μία από τις... Να πούμε λιγάκι λίγο τους αντιπάλους του Άρη. Δυνάμεις, ας το πούμε, του νορβηγικού... Ήτανε πέρυσι δεύτερη. Ναι. Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια έχει κάνει ένα comeback, ενώ είναι έτος ιδρύσεως 1911, είναι 3 χρόνια πριν από εμάς. Το πρώτο πρωτάθλημα το πήρε το 2011. 100 χρόνια, δηλαδή. Ακριβώς. Τι λέει, εμείς πέσαμε στα 100 χρόνια, αυτοί πήραν πρωτάθλημα. Και πήρε 11, 12, 14. Τι λέει, ρε, 3 πρωταθλήματα. Και πήρε και 4 κύπελα. Τι λέει, ρε, φίλε. Ναι, είναι σε πολύ καλή κατάσταση αυτή η ομάδα. Πέρυσι βγήκε δεύτερη. Ναι. Φέτος είναι πρώτη αυτή τη στιγμή. Ποιος βγήκε πέρυσι πρώτος? Η Ρόζεμπορκ δεν βγήκε πάντως. Νομίζω η Ρόζεμπορκ. Η Ρόζεμπορκ βγήκε πέρυσι πρώτη. Ναι, βέβαια. Σοβαρά, λοιπόν, ναι. Νομίζω η Ρόζεμπορκ. Καλά, εντάξει, δεν χρειάζεται. Εν πάση περιπτώσει αυτή ήταν δεύτερη. Ναι. Φέτος τώρα είναι πρώτη. Ναι. Το κακό είναι. Για μας, το για καλό μας, για αυτούς. Ότι αυτοί έχουν αγωνιστική δράση. Ακριβώς, αυτό ζάχνω. Αυτό είναι κακό. Γιατί αυτό μου το έλεγε άλλος της παρέας ο Ευθύμης, έβλεπε τις πιθανούς αντιπάλους και λέει, Ζάχο, μόνο τη Μόλντε να μην τύχουμε. Λέω, γιατί έρεσε τη Μόλντε να μην τύχουμε?
Λέει γιατί αυτοί ξεκινάνε το πρωτάθλημα, είναι λες, στη μέση του πρωταθλήματο. 16η αγωνιστική. Και είναι και καλή ομάδα, μου λέει αυτό, παρακολουθεί αυτά τα ξένα πρωταθλήματα. Ναι, ναι, ναι. Στην παρέα ο Ευθύμης. Μου λέει Ζάχου μόνο τη Μόλντε. Λέω γιατί ρε φίλε, κάτι Μόλντε το λέω. Όχι, μου λέει και είχε δίκιο, το πρωτάθλημα του ξεκινάει, είναι στη μέση σχεδόν τώρα. Έτσι. Εντάξει, έρχεται, δηλαδή αυτή θα είναι full. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση αυτή. Ναι. Και μάλιστα κάτσε να περάσουν για αυτοί, όπως λέμε, ναι, και εμείς. Μακάρι. Κάτσε αυτό να είναι, περάσουν τώρα τους γιούκους, γιατί όταν μπλέκεις με γιούκους σε όποιο άθλημα και να είναι, έτσι ποτέ είναι. Δεν είναι εύκολα. Ποτέ, με γιούκους. Ποτέ, όντως. Με γιούκους σε κανένα άθλημα. Λοιπόν, τι λέει και για τον Τιχέα, ρε. Για πήγαινε το ψηλά. Να το πάμε για τον Τιχέα. Τι λέει ο Τιχέα για αυτόν τον κακομοίρη. Λοιπόν, τι λέει, θέλει το περιβραχιόνι του αρχηγού Ντεχέα. Άντε ρε Ντεχέα. Άντε βρε γατάκι Ντεχέα. Αλλά είμαι και Μάντσεστερ. Άντε βρε γατάκι. Δεν θα μας ρίξει στο Old Trafford με ένα 0-2 στο 8. Θα σου βάλω και μια φωτογραφία του Λαζαρίδα, το βλέπεις και παθαίνεις να πούμε ήλικο. Άντε βρε Ντεχέα. Άντε να τους δώσουμε τον Κουέστα με 10 εκατομμύρια, τους σας το δίνουμε. Έτσι, έτσι. Καλή μεταγραφή θα είναι. Ποιο Ντεχέα. Άσε μας ρε Ντεχέα, αγόρι μου. Λοιπόν, Τσουκαρίτσκι. Τι είναι αυτή, η Σέρβη. Άσε είναι... Τσουκαρίτσκι. Ναι. Εγώ αυτό που θέλω να σου πω, δύο φορές πήγα να σου το πω και θα πάμε στο διάλειμμα τώρα. Πες το. Έχει σήμερα κάτι. Ποιο με πήρε και το σχολιάζαμε. Έχει σήμερα κάτι με το. Σήμερα ήταν το. Ο ΑΣ θα έπαιρνε τα στοιχεία. Ναι, θα τα πούμε μετά, στο δεύτερο. Στο δεύτερο κομμάτι. Χωρίς να ξέρω, δεν ξέρω τίποτα. Να κάνω μια κολομαντεψιά. Πες. Δεν πήρε τίποτα. Πήρε. Τι πήρε, σοβαρά. Τα έστειλε, ναι. Τα έστειλε τα στοιχεία. Να. Και τι λέει το. Δεν ξέρουμε. Αυτοί έχουν συνέλευση. Ποιο το ξέρει. Λοιπόν, ο time out. Πάνε time out. Αυτό δεν λέγονται έτσι. Για μένα αυτό είναι πιο σημαντικό. Εννοείται. Έτσι. Λοιπόν, αυτά που λέγαμε. Πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα συνεχίσουμε, γιατί πραγματικά είναι πολύ σημαντικό αυτό όσον αφορά τον μπασκετικό Άρη. Τα στοιχεία που έστειλε λογικά ο κύριο Γουλιέλμο όσον αφορά τα πεπραγμένα του στην ΚΑΕ. Έτσι, αυτό δεν είναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα ανοίξουμε και τι γραμμέ αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Για να βάλουμε και εσάς στη συζήτηση και να σχολιάσετε αυτά που είπαμε και αυτά που θα πούμε φυσικά. Όλα αυτά σε λίγο στο Λίμπερο 107,4. Γι' αυτό λέμε ότι είναι μεγάλο λισάρι το διαδίκτυο, έτσι. Έτσι ακριβώς. Είναι μεγάλο λισάρι. Λοιπόν, πες τον κόσμο τώρα τι βλέπουμε. Τι βλέπαμε, έτσι. Ναι. Μόλντε. Λες και περάσαμε και εμείς το ίδιο, λέμε. Περάσαμε τους Κύπρους και βλέπουμε τη Μόλντε. Λοιπόν, ευδές όμως ποτέ είναι, φίλε. 1999. Ναι. 20 Οκτωβρίου πρέπει να είναι, ναι. Έτσι. Βλέπουμε Μόλντε Ολυμπιακός, Champions League βέβαια τότε. 3-2, έτσι. 3-2, 0-2 ημίχρονο Ολυμπιακός. Και έχασε 3-2, είναι τότε που δεν μπορούσε να κάνει νίκη εκτός έδρας. Ναι, ναι, αυτό. Και έκανε το σπάσε μέσα στη Βέρντερ ο Ολυμπιακός, ναι. Θα θυμάμαι καλά αυτό. Είδε ομαδάρα η Μόλντε τότε, έτσι. Πολύ καλή ομάδα. Τι καλή ομάδα, αυτό το μάτς είναι τώρα για 6-3, έτσι. Για 7-3 μάτς είναι. Μιλάμε, έχασαν τα ντερά τους και δοκάρι, είχαν και απ' όλα. Λοιπόν. 23-10-287 για 3 οκτάρια. 69-45-287 για 3 οκτάρια. Αν έχουμε κάποιον φίλο τηλεφωνική γραμμή, θα τον ακούσουμε. Εμείς πάμε στα θέματάκια μας, συνεχίσουμε. Ναι, λέγαμε για το σημαντικό, πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο είναι ο έλεγχος, ο οποίος, ας το πούμε, διατάχθηκε κατά κάποιο τρόπο. Ζήτησε τα οικονομικά στοιχεία ο ΑΣΥΓΜΑ Άρης. Τα στοιχεία, από ό,τι μου είπες, παραδόθηκαν, από ό,τι λέει και το ρεπορτάζ. Έτσι λέει και το ρεπορτάζ, παραδόθηκαν. Και αυτή τη στιγμή γίνεται διοικητικό συμβούλιο του ΑΣΥΓΜΑ. Γενική συνέλευση του Αεραστέχνη, λέγεται. Ναι, έτσι τουλάχιστον έχουν πει ότι κάνουν αυτή τη στιγμή. Ότι υπάρχουν τα μέλη, ας πούμε, του Αεραστέχνη και βλέπουν τα οικονομικά στοιχεία που έστειλε η ΚΑΕ Άρης. Άρα να υποθέσω, Γιάννη, ναι, ότι και σήμερα, έτσι, το βράδυ, ξέρω, τώρα, σε μία ώρα το βράδυ, θα έχουμε μία ανακοίνωση που το θα λέει. Παίζει. Ναι, το να ενημερωθεί και ο κόσμος, έτσι. Έτσι, βεβαίως. Εγώ έτσι πιστεύω. Έτσι. Δεν αυτό νομίζω να υπάρξει κάτι. Αυτό λέει η λογική. Που θα μείνει κρυφό, έτσι. Ωραία. Ναι, ναι. Πάμε λίγο στον κόσμο, γιατί γέμισαν οι τηλεφωνικές γραμμές. Καλησπέρα στον πρώτο φίλο. Ο πρώτος φίλος λέει καλησπέριζει τα παιδιά εκεί. Καλησπέρα. Τι κάνετε. Δόξα τω Θεώ. Καλησπέρα. Το όνομά σου, αν θέλεις. Όχι, απαράδεκτος. Ο? Είσαι απαράδεκτος, δεν με κατάλαβες. Ο Μαρίνος. Όχι, όχι, κοντά το μου το έπιασε, το άλλο δεν το έπιασε. Μη. Έλα, με το τρέλια που σας παίρνω. Ναι, αλλά πραγματικά δεν μπορώ να εστιάσω τώρα. Ο Μοσχοβίτης. Έλα, ρε Μοσχοβίτη. Ναι. Κατάλαβα τη φωνή, αλλά δεν έχω εστιάσει, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει. Έλα, ρε Μοσχοβίτη, σε ακούμε. Και ποιο παλικάρι έχει δίπλα σου? Δίπλα το φίλο μου έχω τον Γιάννη τον Μπόστμαν, ταχυδρόμος, το πάει το γράμμα. Οπότε. Το Μοσχοβίτης τι είναι επίθετο όνομα, τι είναι.
Αγόρι μου είναι το, ας πούμε το προσωνύμι. Το παράθυρο. Το χρόνια. Χρόνια. Και βγαίνει από πού έρχεται, από πού βγαίνει αυτό? Επειδή έχω πάει αμέτρητες φορές στη Μόσχα. Α, μάλιστα. Ωραία, λόγω επαγγέλματος. Ωραίος. Έτσι να μαθαίνουμε κι εμείς. Έλα, σ' ακούμε. Ο άλλος πού είναι? Ο άλλος από σήμερα υπάρχει άδεια, αδειεύει. Έχει άδεια από το είπε να τον δώσει σύνταξη να πούμε, αλλά λέει ας τον δώσω καλύτερα. Προσπαθώ να τον εξωστεί. Πήγε να βρέξει το θανατηφόρο το κορμί του. Εντάξει, λέει, είπαμε, είναι και οι κόρες του τώρα πλέον στην Ελλάδα. Άμα πήγε την οικογένεια, καλά έκανε. Μπράβο, μπράβο. Εντάξει, λογικό, λογικό. Εντάξει, ας ξεκουραστεί και λίγο. Λοιπόν, εγώ πήρα να έχω μου να πω ότι ειλικρινά το είπα και χθες σε έναν άλλο φίλο, έτσι στο ραδιόφωνο, ότι δεν το φοβάμαι το παιχνίδι. Με λες για το ΠΑΟΚ Άγιαξ, έτσι. Κάποιοι με παρεξηγήσανε, ομοειδεάτες μου, εντάξει, τα παιδιά τα καταλαβαίνω, γιατί τελευταία όταν ακούνε τέτοιου είδους, ας πούμε, ξέρω εγώ, τοποθετήσεις, λίγο χαλιούνται, γιατί σου λέω, όχι, χαμηλά την μπάλα, παιδιά. Εγώ δεν έχω καλπάζω φαντασία, ούτε διακατέχομαι από τρελές σκέψεις. Εγώ βλέπω μπάλα, μετράω τις καταστάσεις, βλέπω ότι και τις ιονοσκοπήσεις, τρεις και το λουρί της μάνας δεν γλιτώνεις φέτο, Άγιαξ. Δεν πάνε, πήγες και τέσσερις και στους πέντε και στους δεκαπέντε. Ειλικρινά σου λέω Ζάχο, το λέω και στη δική σου εκπομπή αγόρι μου, θα το θυμάσαι, θα σε παρακαλέσω, δεν το φοβάμαι εγώ το παιχνίδι. Εγώ έχω θα το χτυπήσω στα ίσια και πιστεύω θα περάσω κιόλα. Έχω καλή μνήμη, τα θυμάμαι αυτά να ξέρεις. Οπότε... Έτσι παλιγάρι μου, ναι. Να δούμε. Όσο για, για τα άλλα, τα παιχνίδια... Ο Άρης παίζει μεθαύριο. Ο Άρης παίζει την Πέμπτη στις 9 η ώρα. 9.30. Κοίταξε, Ζάχο, επειδή μου αρέσει να είμαι παντελονάτος και ειλικρινέστατος πάντα, ως Έλλην φύλαθος και οπαδός θέλω να περάσετε να πάρετε και βαθμούς. Ως ΠΑΟΞΙΣ δεν θα πω δεν θέλω να περάσετε, θα πω. Ούτε θα κλάψω αν περάσει, ούτε εντάξει. Θα χαρώ να αποκλειστεί. Λογικό είναι, λογικό. Δεν θα σου μιλάω, δεν είναι κακό, δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό να πεις και θέλω να χάσω. Αλλά επαναλαμβάνω όμως, ως ποδοσφαιρόφιλος και ως του ελληνικού ποδοσφαιρού γενικότερα που έχουμε πει στη βαθμολογία, αυτές οι ομάδες δίνανε βαθμούς, ο Ηρακλής, ο Άρης, κατά κύριο από κάτω Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, πάντα ήταν οι άλλοι. Οι άλλοι ήταν τέλος πάντων, είχαμε να λέγαμε. Λοιπόν. Χάρηκα που τα είπαμε και να του έδωσε τον Τρέλια να μιλείς μαζί του. Οκ, okay, θα μιλήσω βέβαια. Έχουμε τα καλύτερα παιδιά. Καλή συνέχεια. Να σε καλά, χαρά, να σε καλά. Να σε καλά, καλό σου βράδυ. Στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλώς. Το όνομά σου, αν θέλεις, μας λες. Ο Τάσος είμαι, Αριανός και Λιβερπουλιάνος. Να στο πρώτο συμφωνούμε. Να το εδώ έχεις δίπλα. Γεια σου Τάσο μου. Γεια σου. Άνοιξε η καρδιά μου τώρα. Κατά το ίμιση, κατά το ίμιση συμφωνούμε, Τάσο. Κατά και φανατικός Λιβερπουλιάνος. Έτσι, έτσι, με αυτό μεγαλώσαμε, με αυτό. Την παρακολουθώ ανελιπώς. Μ' αρέσει το αγγλικό ποδόσφαιρο. Και εμένα. Έχεις πάει... Σε ποιον δεν αρέσει. Έχεις πάει στο, στο Άνφιλ. Όχι, δεν έχω πάει. Θα μόνο πρέπει να το κάνεις. Έχω πάει Ολυμπιακός ή Λιβερπουλ. Στην Αθήνα κάτω. Α, στο, στην Αθήνα. Όχι, εγώ λέω στο, στο Άνφιλ. Στο Άνφιλ. Όχι, δεν έχω πάει. Είναι όνειρο ζωής. Τώρα βέβαια όνειρο ζωής. Τώρα τα 50 μας. Τι είσαι, μεγάλος είσαι. Να μου έλεγες για το οικονομικό να το σκέφτε να πω εντάξει. Αλλά ποτέ για το... δεν ξέρεις, είσαι νέος άνθρωπος ακόμα. Πολλά μπορεί να σχεδιάσεις. Και να το συζητήσουμε ένα λεπτό. Το οικονομικό είναι. Τώρα τα αεροπορικά εισιτήρια δεν είναι και πολύ ακριβά για Αγγλία πανέλα. Εντάξει, μη σου πω τώρα στην Κύπρο που θα πάμε οι Αριανοί στο Παδί. Είναι πολύ πιο ακριβά για να πας στην Κύπρο από ό,τι στην Αγγλία. Το δύσκολο είναι το εισιτήριο. Εκεί βέβαια θα κάνεις μια μικρή υπέρβαση γιατί. Θα πρέπει να πάρεις από το διαδίκτυο. Εγώ το ψάξα λίγο. Έχει, δηλαδή για Manchester Liverpool να δεις κανένα καλό μάτς, έτσι. Να μην δεις τώρα Liverpool Crystal Palace. Να είναι ένα derby, άστι μάτς. Θα δώσεις. Το ακριβό είναι εκείνο. Θα δώσεις ένα 250 εκεί. Αλλιώς δεν βρίσκεις. Εγώ με την ακατανόμηση ότι μάτς συγγνώμη θα ήθελα να δω ένα μάτς. Ναι. Θα πάμε φέτος στο Old Trafford, σου το λέω. Ετοιμάσου. Βάλε ένα κουμπαρά, γράψε απ' έξω Manchester United. Βάζε ένα 2 ευρώ κάθε μέρα. Θα πάμε στους ομίλους και επειδή είμαι και Manchester, αλλά επειδή είναι καφενείο τώρα η Manchester, 0-2 στο 8 θα είναι, να ξέρεις. Μ' αρέσεις. Λοιπόν, πάμε. Με τον Τεχέα. Τι πλάκα θα τον κάνει τώρα, πάλι. πάμε. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι για τον Άρη μας. Πάμε. Όλα τα μάτια τα ευρωπαϊκά, είτε με μικρή παίζει είτε με τέτοιο, πρέπει να θέλουν την ανάλογη προσοχή. Τώρα... Και μία πιθανότητα, μισή πιθανότητα να έχεις, πρέπει να την πολεμήσεις για να την πάρεις. Δεν την πολέμησες, έπεσες με κάτω τα χέρια, τελείωσες.
Αυτό ακριβώς έκανε και ο ΠΑΟΚ πέρσι στο μάτι με την Τζέλτσα εδώ μέσα. Ενώ ίσως υπήρχε μια προϋπόθεση να το χτυπήσει το μάτι, να πάρει κάτω από εκείνο το μάτι, δεν το πολέμησε καν. Έχω δει μάτι και μάτι ελληνικές ομάδες με ξένες. Τόσο με κατεβασμένα τα κέρια δεν έχω ξαναδεί να πει. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ πέρσι ήταν πιο πολύ στο πρωτάθλημα, ήταν από με την αλήθεια, αλλά φέτος δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Να τους δούμε στην Ευρώπη. Νομίζω ότι τη δόξα στον νικητή τη δίνει η αξία του ηττημένου. Σωστό αυτό. Αυτό είναι νόμος. Σωστό αυτό. Έτσι. Λοιπόν, τώρα, τώρα με την. Ακούω πολλά. 3-0, 4-0. Με τους αυτά κύπους, είναι. Αυτό είναι μεγάλο λάθος αυτό. Όταν πας εκεί έτσι και πας με αυτή τη λογική, το κάτω θα είναι πολύ μεγάλο τσιλπατή. Βέβαια. Κοίτα, πιστεύω αυτό το mood δεν είναι και ούτε καν σε πολλούς και στον κόσμο του Άρη. Είμαι σίγουρος ότι δεν θα είναι στην ομάδα αυτό που λες. Εμάς μας ενδιαφέρει η ομάδα να έχει τη σωστή αντιμετώπιση. Έτσι. Καλά το είπες τώρα, Ζάχο. Αυτό ήταν το επόμενο που θα έλεγα. Μακάρι να μην μεταδοθεί και αυτό και στην ομάδα. Όχι, εντάξει. Δεν νομίζω, το πιστεύω. Δεν νομίζω, με τον Παντελή δεν το πιστεύω με τίποτα. Δεν έτσι. Τώρα, για την κλήρωση του, για το ΠΑΟΚ με την Άγιαξ. Λοιπόν, είναι δύο ομάδες αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ένιγμα. Και ο Άγιαξ. Ο Άγιαξ γιατί είναι ένιγμα. Άγιαξ, γιατί είναι ένιγμα, γιατί έχει χάσει 4 στελέχη από την περσινή ομάδα. Έτσι. Δεν ξέρουμε πώς θα παρουσιαστεί. Δεν το ξέρουμε. Ότι είναι φαβορή με τον ΠΑΟΚ είναι. Αλλά εγώ δεν αποκλείω τον ΠΑΟΚ ακόμα. Ποδοσφαιρικά μιλάμε, έτσι. Ναι. Φυσικά από τότε που πήρε η Εθνική Ελλάδα στο κύπελλο το 2004... Δεν μπορείς να αποκλείς τίποτα, όντως. Ακριβώς. Από σημείο που λες ότι το πήρε η Ελλάδα... Που ούτε γκολ δεν βάζαμε στις τελικές φάσεις, παιδιά. Έτσι. Τώρα, εντάξει, ετοιμαζόμαστε τώρα την Πέμπτη να πάμε... Να το χαρούμε, να αλλιώς το κάνουμε... Και ο ΠΑΟΚ έχει τα θέματα του, έχει αρκετά θέματα ο ΠΑΟΚ. Ακούσαμε και προηγουμένως. Και οι δύο ομάδες είναι ένιγμα. Έτσι είναι. Και το ΠΑΟΚ δεν τον έχω δει, εντάξει, έκανε κάποια φιλικά, έκανε κάποιες νίκες, έκανε ξέρω εγώ, αλλά είναι ένιγμα. Κακά τα ψέματα είναι ένιγμα. Είδαμε κοντός ψαλμός, αλληλούια. Ακριβώς. Πολλοί φτάσαν οι μέρες, λέγαμε είναι μακριά, φτάσαν οι μέρες και για τον Άρη και λίγο αργότερα για τον ΠΑΟΚ. Και περιμένουμε τώρα 3 του μηνός, ξεκινάει η Αγγλία. Θα το έχω δει, εντάξει. Έχει και ντέρμπι ξεκινάει, έτσι. Καλά, εσείς. Έχει Manchester Chelsea πρώτη αγωνιστική. Λοιπόν, να σε καλά. Για χαρά, να σε καλά. Να σε καλά. Λοιπόν, λέγαμε 23-10-287 και 3 οκτάρια. Λέγαμε πριν μας διακόψουν οι φίλοι και φυσικά είναι ανοιχτό το τηλεφωνικό κέντρο. Μπορεί οποιοδήποτε να καλέσει. Επαναλαμβάνω 23-10-287 και 3 οκτάρια. Λέγαμε για το πολύ σημαντικό θέμα όσον αφορά για τη Γενική Συνέλευση του ΑΣΥΓΜΑ, του Ερασιτέχνη Άρη. Υπάρχουν τα στοιχεία, εφόσον το ρεπορτάζ λέει ότι έχουν παραδοθεί από τον κύριο Γουλιέλμου. Είναι αυτά τα οποία λέγαμε εδώ και καιρό. Έτσι, σε εκπομπές έχουμε κάνει εδώ πέρα. Εμείς νομίζω από τους πρώτους ξεκίνησα. Ακριβώς. Να ευλογήσω τα γένια που δεν έχω και ξυρίστηκα την Πέμπτη. Λοιπόν, ότι νομίζω δύο μήνες πριν τα λέγαμε εμείς αυτά τα πράγματα. Άρα, περιμένουμε, Γιάννη. Περιμένουμε λοιπόν από τον Ερασιτέχνη να επαληθεύσει αυτά τα οποία λέει ο κύριος Γουλιέλμος, έτσι δεν είναι? Δεν είπε ότι έχω δώσει 2 εκατομμύρια μέχρι τώρα? Όχι, δεν ξέρω αν θα τα επαληθεύσει. Περιμένω να μας πει τι είδε στα χαρτιά. Αν δεν μπορεί να μην είναι έτσι. Αυτό λέω. Μπορεί να έχει βάλει. Αν λοιπόν δεν είναι έτσι όπως τα λες, τότε. Μπορεί να έχει πληρώσει και περισσότερα από αυτά που έχει πει. Να πάρουμε και την άλλη. Ξέρω, εγώ παίρνω αυτά που έχει πει. Ναι. Έτσι. Εάν επαληθευτούν αυτά τα οποία έχει πει, okay. Λοιπόν, με αποδείξεις όπως είπαμε. Κανονικά. Υποτίθεται ότι προσκομίστηκαν, έτσι. Άρα λοιπόν τότε από εκεί και πέρα ο κύριος Γουλιέλμος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί, έτσι, με αυτά τα οποία έχει, με τις δυνατότητές του, να πάει το καράβι που είναι μεγάλο σε φόρτο. Δεν ξέρω πώς θα το πάει. Όχι, περίμενε λίγο. Δεν τελείωσα. Ωραία. Εάν δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή. Όχι, εγώ διαφωνώ κατά το ίμιση και στο πρώτο σκέλος που λες. Ναι, κοίταξε. Okay. Θα το συζητήσουμε. Θα το συζητήσουμε αυτό. Λοιπόν, αν δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα, μιλάμε για μεγάλο δούλεμα. Ναι. Έτσι. Άρα λοιπόν, φεύγει η φερεγγιότητα, γιατί εν πάση περιπτώσει εκεί στηρίχτηκε, ότι μέχρι τώρα λέει ότι είμαι φερέγγιος, ότι ό,τι έχω πει κτλ. Λοιπόν, άρα φεύγει η φερεγγιότητα, κοροϊδεύει τον κόσμο και από εκεί πέρα πρέπει να υπάρξουν πολλές και επαναλημμένες σεισμικές δονήσεις για να μας αφήσει. Αυτό λοιπόν, λέω. Εγώ λέω και στο πρώτο που είπες, λέω ότι ακόμη και να είναι ακριβώς έτσι πως μας τα είπε ο κύριος Γουλιέλμος, δεν λέω ότι δεν είναι, μπορεί να είναι και μπορεί να μην είναι. Και έτσι να είναι όπως τα είπε, αυτό δεν αλλάζει κάτι
στο ότι εδώ και δύο μήνες προσπαθεί να βρει κάποια χρήματα τα οποία δεν μπορεί να τα βρει ο άνθρωπος. Και είπε ναι. ότι 250 χιλιάρικα χρειάζονται για τον πάνε, εγώ έχω τα μισά. Αυτό, ακόμη και έτσι να είναι όπως τα είπε, δεν αναιρείσε τίποτα το ότι από εδώ και πέρα δεν μπορεί από ό,τι φαίνεται. Έτσι. Ναι, αυτό δεν αλλάζει. Εμείς λέμε ότι, εγώ τουλάχιστον λέω ότι ακόμη και ακριβώς έτσι όπως είναι, πρέπει να μπει μια διορία, ένα deadline, το οποίο αν δεν μπορεί να ξεμπάν, να αφήσει σε κάποιον που θα ξεμπάν. Έτσι. Κατάλαβες. Ακριβώς. Έτσι, αυτό λέει η λογική. Δηλαδή, εδώ δεν, σε εισαγωγικά, δεν δικάζεται, σε εισαγωγικά το λέω, γιατί κάποιοι ακούγονται με τα... Έχει ραντεβού με τον κύριο Αρβανίτη, δεν έχει. Ναι, ναι, δεν τα ξέρω αυτά. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, εδώ δεν δικάζεται για το αν, σε εισαγωγικά πάλι το ξαναλέω, για το αν... Έβαλε, δεν έβαλε. Έβαλε, δεν έβαλε. Έτσι. Αυτό αν έβαλε και είναι έτσι όπως τα λέει, εντάξει, μπράβο, το απέδειξες, όντως, και σε ευχαριστούμε και ναι. Έτσι. Από εδώ και πέρα πρέπει να τρέξει η ομάδα. Η ομάδα. Το πλοίο πρέπει να προχωρήσει. Αν δεν ξεμπάνε, εγώ το ξαναλέω. Δεν ξέρω αν μαζί, δεν ξέρω πόσο τα λέγαμε μαζί, με ποιον είχαν. Μαζί τα λέγαμε. Ναι. Ο Άρης, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, μπορεί να πάρει έναν ή δύο Αμερικανούς. Τόσο. Με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Αυτοί οι οποίοι υπάρχουν στην Ελλάδα πλέον, έτσι. Ναι. Και έχουν παίξει εδώ. Αν δεν υπάρχει ξεμπάν, όπως λέμε, έτσι. Ναι. Όχι, εμείς παίρνουμε το κακό σενάριο. Το κακό σενάριο δεν είναι βρίσκω, πάρα πολύ δύσκολα. Το κακό σενάριο, σε εισαγωγικά, ας το πούμε, έτσι. Ο οικονομικός έλεγχος, ας πούμε, τα στοιχεία που προσκομίζει ο κ. Γουλιέλμος, είναι έτσι όπως είναι, έτσι. Τα έχει πληρώσει ο άνθρωπος αυτά τα λεφτά, λοιπόν, αλλά από εδώ και πέρα δεν μπορεί. Και τι θα γίνει, η ομάδα θα μείνει έτσι όπως είναι. Αν μείνει έτσι όπως είναι, επαναλαμβάνω, με όλες τις ομάδες, με 6 Αμερικανούς και με τον Άρη με έναν, δεν πιστεύω να έχετε πολλές ελπίδες. Διότι Άρης είσαι και αυτά, όντως Άρης είσαι, μεγάλο όνομα, τεράστιο, ειδικά στο μπάσκετ. Αυτά ξεχάστατα. Ναι. Δεν θα σου χαριστεί κανένας, ούτε θα πούνε Άρης είναι να μην πέσει. Ναι, εδώ, όπως, τίποτα. Όπως είδατε, για τον Ολυμπιακό γίνανε κάποιες προσπάθειες, ήταν άκαρπες όμως. Λοιπόν, δεν θα σε λυπηθεί κανένας και δεν θα σου δώσει ούτε σπόρι. Παραπάνω από αυτό που δικαιούσε κανένας. Και δήλωσε κιόλας ο Ολυμπιακός Α2, έτσι. Ναι, τη δήλωσε. Άμα ήθελε, ας μην δήλωνε. Ας μην δήλωνε την Α2. Λοιπόν, άρα, εγώ επαναλαμβάνω, ως προς το ένα μέρος είναι αυτό. Το άλλο μέρος λέει ότι ακόμη και όλα καλά να είναι όσον αφορά τα οικονομικά στοιχεία, ότι αυτά που είπε τα έχει κάνει ο κ. Γουλιέλμος. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να μπει ένα. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό, εντάξει. Εννοώ πάντα νομότυπα πώς θα γίνει αυτό, να μπει ένα. Μια διορία στον κύριο Γουλιέλμο, εκτός αν, όπως λες, αυτό το ραντεβού με τον κύριο Αρβανίτη, ναι, προκύψει γάμος. Είναι, έτσι. Βέβαια, γάμος, φίλε, συγγνώμη, σε εισαγωγικά γάμος, έτσι, να μην, να πληρώνει ένας τα χρέη και ο άλλος να είναι πρόεδρος, στην Ελλάδα λίγο. Όχι, δύσκολο. Δεν είναι έτσι. Πώς είναι. Όχι, δεν θα είναι έτσι. Πώς θα είναι. Γιατί νομίζω ότι θα υπάρξει μια συνεργασία, γιατί υπάρχουν τρόποι που ο κύριος Αρβανίτης τους είχε θίξει, γιατί όταν είχε αναλάβει τον Άρη. Πες το μου να τους καταλάβουμε. Έτσι, νομικοί δεν είμαι, πες το είχε μας. Βγάλει. Πες το μας, να το καταλάβουμε. Είχε βγάλει τον Άρη και από τον Μπαν, όταν είχε αναλάβει. Άλλο σου είπα. Με τρόπους που ξέρει ο ίδιος. Όχι προφανώς που δεν ξέρει ο κύριος Γουλιέλμος, έτσι. Φαίνεται προφανώς ότι δεν γίνονται όλα με τα χρήματα, γίνονται και με άλλους τρόπους. Λοιπόν, άρα έχει την εμπειρία ο κύριος Αρβανίτης να υποδείξει πολλά πράγματα τα οποία ο κύριος Γουλιέλμος. Δύο πράγματα πριν πάμε στον φίλο που είναι στη γραμμή, περιμένει. Δύο πράγματα. Όπως λέω, τουλάχιστον εγώ για να είμαι σωστός, έτσι, γιατί θέλω να είμαι δίκαιος όσο μπορώ προς όλους. Όπως λέω τον κύριο Γουλιέλμο και ζητάω εδώ και δύο μήνες, αποδείξει εισαγωγικά ότι αυτά που λέει τα έχει κάνει. Το ίδιο θέλω και από τον κύριο Αρβανίτη. Δεν μπορεί να λέει εγώ και η ομάδα μου. Ποια είναι η ομάδα σου και πόσα μπορεί να βάλει η ομάδα. Θέλω σφραγίδα ότι ξεμπάν. Δεν έχει να μου πεις ξεμπάν και μετά όταν έρθεις τα πράγματα, λέω με οποιοδήποτε τρόπο, να λες α, τα κλασικά καμένη γη παρέλαβα και όχι και κοίταξε, αυτό. Κοίταξε, εγώ θεωρώ ότι μπορεί να υπάρξει συνεργασία. Εγώ αυτό λέω. Εγώ δεν βλέπω συνεργασία. Εγώ αυτό, φίλε, βλέπω. Δηλαδή ο ένας να έχει μετοχές και ο άλλος να πληρώνει, πώς θα γίνει αυτό. Δεν μπορεί όχι, να γίνει. Όχι, όχι. Εννοώ μήπως γίνει μια αγαστή συνεργασία των δύο. Να βρεθεί ένα συμβούλιο. Δεν ξέρω, μπορεί να οριστεί. Δηλαδή δεν ξέρω τι. Θα είναι τι μεγάλο μέτοχο ο ένας και θα πληρώνει ο άλλος. Δηλαδή το μαγαζί θα είναι δικό μου και εγώ, ο άλλος θα πληρώνει τα χρήματα. Δεν είναι μεγάλο μέτοχο. Μεγάλο μέτοχο δεν είναι ο κύριος Γουλιέλμος. Εγώ πιστεύω ότι πιο πολύ ο κύριος Αρβανίτης θέλει να δώσει την εμπειρία του. Άκουσε με λίγο. Α, λεφτά όχι. Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Αυτό λέμε.
Αλλά δεν μιλάμε για λεφτά πάλι. Όχι. Α, μπράβο, άντε πάλι. Τρόπους. Δεν ξέρω τώρα δηλαδή αν υπάρχει και μια υποστήριξη από κάποια ομάδα. Ο Σαρβανίτης ξέρει τρόπους και άλλος είναι δικηγόρος και δεν τους ξέρει αυτούς τους τρόπους. Έτσι πιστεύω. Έτσι τουλάχιστον συγγνώμη, είπε. Συγγνώμη, δεν το βλέπω. Αυτά τουλάχιστον είπε. Συγγνώμη, χωρίς να είμαι νομικός δεν το βλέπω σοβαρό αυτό το πράγμα. Έτσι, χωρίς να είμαι. Μακάρι. Λοιπόν, μακάρι να έχω λάθος εγώ, Ζαχούλης. Πάμε στο φίλο, καλησπέρα. Γεια και χαρά και στους δύο. Καλησπέρα, φιλάρετε. Να δώσω έτσι μια εικόνα σε σχέση με αυτά που ξέρω. Για πες μας, μπορεί όντως... Όταν μια ανώνυμη εταιρεία έχει ένα μεγάλο μέτοχο, mm-hmm. όταν αυτή η εταιρεία κάνει κάποια... μπει μέσα, έτσι να το πω με απλά λόγια, ουσιαστικά έχει ένα άνοιγμα 1 εκατομμύριο. Ναι. Για αυτό το άνοιγμα ευθύνεται αυτός που έχει την εταιρεία. Αν φύγει αυτός και δεν έρθει άλλος να χρεωθεί τις μετοχές και το άνοιγμα, γιατί θα χρεωθεί και το άνοιγμα. Βέβαια. Εντάξει. Mm-hmm. Έχει την ευθύνη αυτών των χρημάτων μέχρι να κλείσει η εταιρεία. Σωστά. Αν δεν το κάνει και δεν βρει κάποιον αγοραστεί... Το υπομίζει το ίδιος. Ορίστε. Το υπομίζει το ίδιος. Ναι, ναι, φτάνει έτσι. Στο αμήν και κλείνει και η εταιρεία. Δηλαδή είναι έτσι. Αυτά που έχουμε δει τα περίεργα φτωχεύσεις, έστω και μια αγορά αφημή. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι αν έρθει άλλος και θελήσει να συμμετέχει, το μυστικό είναι ότι όταν υπάρχει άνοιγμα δεν θα θελήσει να το πάρει επάνω του γιατί είναι ένα μεγάλο κόστος. Βέβαια, αυτό είναι σίγουρο. Εντάξει. Βέβαια. Ή θα έχει τη δύναμη να το σηκώσει. Οπότε θα πει εξαφανίσου εσύ, δικιά μου είναι η ομάδα, δικιά μου είναι η ΑΕ. Ή αν δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος, δεν πρόκειται να το κάνει ποτέ. Δεν πρόκειται δηλαδή να βολεύεται αν ο άλλος παραμείνει μεγάλο μέτοχος. Γι' αυτό και πάνε και σε διοικήσεις πρωτοδικείο. Έτσι, αυτοί που αναλαμβάνουν. Έτσι, αναγράφω. Να έχουν δηλαδή τη δικιά τους θητεία από εκεί και μετά. Τα παλιά, stop. Τα παλιά μένουν έτσι όπως έτσι. Είναι, η διοίκηση πρωτοδικείου έχει το πλεονέκτημα ό,τι κάνει στη δικιά της τη διαδρομή. Αυτά. Ευθύνεται για αυτά. Για αυτά. Ευθύνεται για αυτά. Όχι για τα παλιά. Όχι για τα παλιά. Τώρα ο κύριος Σιγουλέλμος βέβαια αυτό το δικαιολόγησε. Είπε ότι εγώ δεν θέλω να μικρύνω τον Άρη πηγαίνοντας σε διοίκηση πρωτοδικείου που εγώ δεν το βρίσκω. Αυτό... Άμα πληρώνει, δεν το βρίσκω. Λοιπόν, δεν το βρίσκω λάθος. Από τη στιγμή που ήθελε να μην κάνει διοίκηση πρωτοδικείου και να απομισθεί όλα αυτά τα βαρύδια τα οποία ανέλαβε, νομίζω ότι πρέπει να τα βγάλει σε πέρα ο ίδιος πλέον. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ναι, αυτό είναι ένα ζώρικο κομμάτι ανθρώπων που εγκλωβίζονται μέσα σε ομάδες που έχουν άνοιγμα. Έτσι, γιατί από τη μια προσπαθεί να βρει κάποιον να μπορέσει να μοιραστεί τουλάχιστον το βάρος, αν όχι να το ακουμπήσει στον άλλον. Γιατί έχει κόστος οικονομικό, έχει μεγάλο οικονομικό κόστος. Φιλάτε, ξέρεις ποια είναι η διαφορά όμως. Αυτά τα ήξερε ο κ. Γκουλιέλμος και πρόσεξε και το επάγγελμά του είναι ακριβώς πάνω σε αυτά. Δηλαδή, επειδή το θυμάμαι όταν ανέλαβε την ομάδα, η εξειδίκευσή του, η ειδικονομική, ήταν ακριβώς πάνω σε αυτές τις περιπτώσεις. Εταιριών τέτοιες σαν την ΚΑΕ Άρης, η οποία χρωστάνε. Και κάνει τους διακανονισμούς. Δεν θυμάμαι τώρα η ορολογία πώς λέγεται, να μην. Ακριβώς. Δηλαδή, δεν ήταν κάτι το οποίο δεν γνώρισε. Τα ήξερε και τα δεδομένα τα είχε όλα. Από τη στιγμή που. Ναι, από τη στιγμή που δέχτηκε και ανέλαβε, τα ήξερε όλα αυτά. Γι' αυτό και έκανε τις διαπραγματεύσεις. Έτσι. Ακριβώς έτσι, ακριβώς έτσι όπως το λέει ο Γιάννης. Αλλά το πρόβλημα βρίσκεται όμως και στις συνθήκες. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να έχει τη γνώση, ναι. αλλά έχει όμως και βάλει κάποια δεδομένα. Βλέπει όμως ότι οι συνθήκες δεν δίνουν τα αποτελέσματα που θέλει. Ναι, ακόμα και με το να βρεθεί κάποιος ακόμα στην ομάδα του, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή, κάποιος συμπαίκτης. Ναι, υπάρχει τέτοια υποβάθμιση στο προϊόν. Έχει φτάσει σε τέτοιο πάτο. Ναι. Όντως, ειδικά το μπάσκετ φέτος, δεν ξέρω πραγματικά τι θα γίνει. Αν θα ξεκινήσει και το πρωτάθλημα βασικά. Που κυριολεκτικά δεν ξέρω αν κάποιος θα τολμούσε να πει ότι εγώ θα βάλω 10 ευρώ για αυτή την κατάσταση. Άρα ποια είναι η λύση τώρα δηλαδή όμως φιλάρετε. Ποια είναι η λύση δηλαδή. Να πούμε ότι εντάξει το είναι, πόντος είναι αυτά είναι έτσι όπως θα είπες. Υποβαθμισμένο το προϊόν ως εκεί που δεν πάει. Εδώ θα παιχτεί ένα παιχνίδι. Υπάρχει στιγμή μέσα σε μια πορεία που το συμφέρον το ατομικό
συγκρούεται με το συμφέρον της εταιρείας. Εκεί δεν ξέρω ποιος και με ποιον τρόπο θα μπορούσε να δούμε. Γεια και χαρά. Να σε καλά. Γεια χαρά. Καλό σου βράδυ. Ωρος. Όντως. Ο φιλάθλος λοιπόν είναι παοξής, να σου πω, δεν έχει σχέση. Δεν παίζει ρόλο αυτό. Γιατί μα το ίδιο ισχύει για τον ΠΑΟΚ, έτσι δεν είναι. Δεν παίζει ρόλο, εγώ επαναλαμβάνω. Το μπάσκετ γενικά στην Ελλάδα έχει γίνει πλέον. Όχι, όχι, γενικότερα, όχι, το είπα έτσι, γιατί μιλάμε για Άρη και για τα προβλήματα του μπασκετικού Άρη. Ναι. Και ο άνθρωπος βγήκε και μίλησε έτσι, πάντα μιλάει με επιχειρήματα και με ορθό λόγο. Αυτό είναι τόσο, δεν με ενδιαφέρει με τι ομάδα είναι. Ο απέναντί μου ενδιαφέρει ο λόγος ο σωστός και τα επιχειρήματα που το συνοδεύουν, έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, να σου πω ότι, επειδή το έψαξα λίγο, στο Καραϊσκάκι 3-1 έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός, τη Μόλντε, άρα στο goal average ήταν καλύτερος. Ήταν καλύτερος. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα, κύριε Πόστημα, περνάει γρήγορα η ώρα, έτσι. Okay. Περνάει γρήγορα, ναι, όταν υπάρχουν θέματα και υπάρχει ανάλυση, βέβαια. Και ροή και τηλεφωνήματα, έτσι. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα, σε λίγο και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε για τα 20 τελευταία λεπτά της εκπομπής. Ωραίο ήταν, ωραία. Γιατί δεν τα άφησες. Ράδιο Μαρμίτα. Ποιοι είναι αυτοί. Το χόρευες τα νιάτα σου. Ναι. Τα χόρευες. Αφού κουνήθηκες. Ναι, 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 όντως. Για πες. Snap, snap. Α, snap. Ναι. Cold of snap λέει το τραγούδι. Μάλιστα. Λοιπόν, το χόρευες εκεί. Ναι, ναι, καλό. Όταν έκανε καμάκι τη γυναίκα σου. Ναι, ναι, βέβαια. Τα παλιά εντάξει, χρόνια. Τα παλιά χρόνια, εντάξει, να πούμε η ηρωίδα η γυναίκα σου. Παρότι και τυφλή. Λοιπόν. Το περνάω έτσι. No comment. 23, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια. 69, 45, 2, 87 και 3 οκτάρια. Έχουμε ήδη φίλο στην αναμονή. Να τον ακούσουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα στα αδέρφια. Α, μάνο Νικόλας. Ηγεσίας είναι. Εννοείται, ρε φίλε. Άκουσα το Γιαννάκη. Αφού μαζί ήμασταν πρώτα. Ποιο Γιαννάκη, τον Παναγιώτη. Γιαννάκη Παναγιώτη, πώς τον. Να, μπράβο. Σ' άρεσε. Καλά του την είπες. Μπράβο, Νικόλα. Το διαρκεία το πήρες ηγεσία. Εννοείται. Ναι, πήγαμε, τα πήραμε. Πού τα πήρες, ρε φίλε. Μαζί μας. Πήραμε διαρκεία, πήραμε και εισιτήρια για άλλους, για Γιάννενα. Χαμός. Ποια Γιάννενα. Για Βέρεια, για Πολύγυρο, άσε από παντού. Ξεσηκωμός, φίλε. Ξεσηκωμός. Δεν θα πει τίποτα. Γράφει ένας. Άκου ένα ωραίο. Άκου ένα ωραίο. Γράφει ένας Αριανός για τον ΠΑΟΚ. Ρε λέει τους κολόφαρδους λέει. Με τα Γιάννενα κληρώθηκαν το Άγιαξ Τσιπίρου. Καλό. Εντάξει ρε Γεσέ, δεν ασχολούμαστε. Τι να με ασχολούμαστε ρε Γεσέ, εντάξει. Για λέγε. Δεν χρειάζεται. Για όλα ασχολούμαστε και όλα τα βλέπουμε, ηγεσία. Να ξεσηκώσετε το γίγαντα να πούμε, γιατί από ό,τι... Τι να ξεσηκώσουμε, γεμάτο γήπεδο θα έχει ρε φίλε, τι να ξεσηκώσουμε. Σήμερα αισθάθηκα, φίλε, παλιές καλές εποχές. Έτσι, αυτό τον λέω ρε εσύ. Γιατί... Ωραία, ηγεσία, εφόσον σήμερα... Και συγχαρητήρια στην Ε3, και το ρεπορτάζ που έκανε και ο ποιος ήταν ο κύριος Πακλατζής. Κύριος Πακλατζής, δεν τα είδαμε, συγγνώμη, δουλεύαμε μέχρι τις 8. Ηγεσία, δες τι καλός άνθρωπος είμαι. Ωραία, δες τι καλός άνθρωπος είμαι. Πραγματικά, γιατί ενστερνίζομαι αυτή τη διάθεση που ένιωσε σήμερα, που είχε σήμερα και ένιωσε αυτό όλο το δέος με την ουρά. Θα σου δώσω αύριο. Τώρα μόλις τελειώσουμε την εκπομπή θα περάσω που είσαι να σου αφήσω τις αποδείξεις μου. Τις αποδείξεις μου, όχι, περίμενε, τις αποδείξεις και την ταυτότητά μου για να μου πας να ξανανιώσεις και αύριο αυτό το δέος. Και αύριο περιμένεις 2 ώρες στην ουρά. Πήρε του Μπουγάτσα, πήρε 3-4. Εντάξει, και αύριο να νιώσεις αυτό το δέος. Ναι, δεν υπάρχει θέμα. Άμπραβο, να πας στην ουρά και να στηθείς. Για αυτό που γίνεται, φίλε. Ωραία, να σου δώσω τα δικά μου να πας να πάρεις για μένα. Δεν άκουσα την παραμικρή γκρίνια. Τίποτα. Τι λες, παραμικρή. Ούτε ου ή εσύ μπροστά τίποτα. Μπράβο, ρε φίλε. Όταν πηγαίνει στα ATM και περιμένει στην ουρά, περιμένει. Και εγώ τσατίζομαι. Είναι κάποιο που κάνει μία ώρα, τσατίζομαι. Τι κάνει μία ώρα, ρε φίλε. Ξέρει τι μ' άρεσε, Νικόλα. Τα πηγαδάκια που συζητούσαν όλοι, α πούμε, για τα ευρωπαϊκά τα παιχνίδια. Τσιπουράκι, τσιπουράκι. Χταποδάκι. Μαγεία. Ήτανε μαγεία. Πάνε αύριο, φίλε. Ξαναπάω, ρε φίλε. Θα σα δώσω τώρα. Την γλίτωσε η ηγεσία. Θα πάει. Άκουσε η ηγεσία. Τη γλίτωση θα πάει ο Πόστμαν γιατί θα τον έχω. Περίμενε, θα τον έχω και την Τετάρτη. Οπότε θα πάει αύριο. Α, τυχερός άνθρωπος είσαι. Θα πάει να περιμένει άλλες 2 ώρες αύριο. Ωραίο πράγμα. Να χαίρεσαι την κάθε στιγμή, ρε. Δόξα τω Θεώ που είμαστε όρθιοι και. Καλά, αυτό είναι άλλο, ρε φίλε. Αυτό είναι άλλο, φυσικά. Δόξα τω Θεώ, λέω που είμαστε όρθιοι. Είναι, όλα αυτά είναι. Εντάξει. Επειδή είμαστε όρθιοι, πρέπει να περιμένω 3 ώρες στην ουρά για να πάρω το διαρκεία. Πρόσεξε. Πάρω το διαρκεία γιατί, για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο.
και να μπεις μες στο ναό, φίλε, και να συμμετέχεις σε αυτό το φαντασμογορικό που θα γίνει. Ειδικά έμαθα... Δεν θα συμμετέχω, θα είμαι εδώ πέρα. Εδώ με τους, προβολείς, κάτι έγινε με τις προβολείς. Ναι. Τι έγινε με τις προβολείς. Ναι ρε, το έγραψε, ήθελα να στο πω. Θα τυφλώσουμε τους αντιπάλους και θα βάζουμε γκολ, τι θα γίνει, δεν το κατάλαβα. Μάλλον έκαναν επικοινωνία. Παρουσίαση για άλλα NBA. Από τον πλανήτη Άρη θα πιάσει το δορυφόρο. Με ελικόπτερο θα έρθει η ομάδα. Τι δεν το κατά. Ναι, ωραία πράγματα. Λέτε, λέει. Θα έχουμε εικόνα από πάνω πώς θα φωτίζει. Ωραία, φίλε. Κάνα γκολ θα βάλουμε ηγεσία. Αυτό είναι όλο το σκηνικό. Άμα είναι, τι μας λες τώρα για τα φώτα και τα τέτοια. Άσε να μπει μπάλα μέσα στο πλεκτό. Τα φώτα μου λες μόνο και εσύ. Τι να. Θέλω να πιστεύω ότι. Ναι, τι να πιστεύεις. Ο λαός θα τη σπρώξει την μπάλα μέσα στα διχτάκια, ρε. Ναι. Άντε να. Θέλω να το πιστεύω. Ο λαός θα τη σπρώξει. Κάπου πόδι επιθετικού του Άρη να τη σπρώξει. Ορμή. Η ορμή. Μιλάμε, σου μιλάω, ρε, εσύ. Ναι. Μου θύμισε παλιές καλές εποχές. Δηλαδή, παλιές καλές, δηλαδή το 9, το 10 και αυτά. Και τι παλιές, ρε φίλε, πριν 9 χρόνια είναι αυτά. Τι παλιές, νόμιζα για τον μπάσκετ, άλλοι. Τι παλιές καλές. Παλιά χρόνια, τι πριν Άγια. 9 χρόνια είναι παλιά. Σιγά μην είναι παλιά. Άγιαξ. Έβγαλε. Πώς είναι να είναι στα γρήγορα. Για να δούμε, ρε ηγεσία. Για να δούμε. Εδώ για είμαστε, ρε ηγεσία. Εγώ πάντως το ζήσα ωραία, Νικόλα, σήμερα. Το ζήσε ο άλλος. Τώρα θα του δώσω και τα δικά μου να δω τι θα κάνει. Μπράβο, έτσι. Μπράβο. Εγώ όταν το πήρε το διαρκές είπα καλοτάξιδο. Έτσι. Και τον άλλο τον έδωσα, τον άλλο τον είπα, λέω ραντεβού στο Λευκό, ξέρεις εσύ. Στο έτσι. Λιμάν, ποιο να τον είναι, τον Μπουγάτσα έχεις μαζί. Όχι, για τον Μπουγάτσα. Πήρε και για τον Μπουγάτσα. Και για τον Μπουγάτσα πήρε. Α, πήρες για όλους εμάς, δεν είπες τίποτα. Για όλους πήρες. Α στηθούμε εμείς αύριο στην ουρά, γιατί δεν είπες εμάς. Μπράβο, ηγεσία. Δεν θέλω να το ζήσω. Θα το ζήσει ο Μπουγάτσα. Δεν θέλω, ρε. Τι. Εγώ. Εγώ είπα δεν θα πάρω. Πότε το άκουσα αυτό, είπα δεν πάρω. Όχι, ρε, πλάκα σε κάνω. Στην ένα παίρνω. Εγώ τα οικονομικά μου φτωχό άνθρωπο. Είμαι στην ένα. Καβαλέ σε κάνω. Δεν πειράζει, ρε, κομπέλα. Στην ένα. Του λαού. Να σε καλά. Ηγεσία. Θα τα πούμε, ρε φίλε. Ειλικρινά, Ζάχο, σήμερα μακάρι να συνεχίσουμε έτσι. Έτσι θα συνεχίσω, φίλε. Μακάρι να συνεχίσουμε και δεν ξέρω. Πολλού είπα, παιδιά, λέω η χρονιά έτσι θα πάει. Η χρονιά από ό,τι φαίνεται έτσι θα πάει. Μακάρι. Μακάρι. Για να δούμε. Για έγινε. Να δούμε. Έγινε, Νικολή. Να είναι μια ωραία ευλογημένη χρονιά, να χαρούμε, ρε παιδί μου, να χαρούμε. Στο τέλος να χαρούμε. Καλά χαιρόντουσα και άλλοι, να χαρούμε και εμείς. Έτσι, έτσι πάει, έτσι, η σειρά μας είναι. Πώς θα γίνει, να μην χαρούμε και εμείς. Να χαρούμε, βέβαια θα χαρούμε. Λοιπόν. Να χαρούμε μόνο για εμάς, έτσι. Έγινε. Κλείσε, γιατί δικός μας άνθρωπος, εσύ είναι γεμάτες γραμμές και έχουμε ούτε 10 λεπτά. Λοιπόν. Έκλεισες. Δεν ακούω τίποτα εγώ. Εσύ γιατί δεν ακούς. Δεν ξέρω. Πάμε στον επόμενο. Έλα, φίλε. Έλα. Έλα, παιδιά, καλησπέρα. Καλησπέρα, το όνομά σου, αν θες. Ο Χρούς από Σέσμες, δεν έχω έλα, ρε Χριστάρα, έλα, ρε Χριστάρα. Σε ακούμε. Μια καλησπέρα, βασικά πέρα. Μια καλησπέρα, βέβαια. Καλά, πέρα, να πω. Στο φιλικό μου άρεσε η ομάδα, έχουμε περιθώρια βελτίωση. Σε είχα πει και ότι θα τρίβουμε τα μάτια μας σε 2 μήνες από τώρα. Θα παίξουμε καλή μπάλα. Στο Χαριλάου φέτος πιστεύω θα έχουμε λίγες απώλειες. Να μην έχουμε καμία. Μακάρι να μην έχουμε καμία φυσικά. Α, για ήττα εννοούσα εγώ. Εντάξει, ισοπαλίες, εντάξει, κάποιες θα έχουμε. Ισοπαλίες, ναι. Απόλυτα είναι ισοπαλίες. Τώρα βασικά για την LMSU, δεν ξέρω τι ομάδα είναι αυτή, δεν ξέρω την έχετε δει τώρα έτσι να παίζει τώρα τελευταία. Όχι. Δεν την είδαμε, αλλά από ό,τι φαίνεται από το ρεπορτάζ είναι μια ομάδα η οποία είναι πολύ συμπαγής. Έτσι τρώει πολύ δύσκολα γκολ, όπως και βάζει βέβαια. Άρα λοιπόν θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Ναι. Κοίτα, τα κλασικά θα σου πούμε, που τα είπαμε ήδη, σκοπός είναι να μην φας γκολ, έτσι. 0 στην άμυνα και μισό 0 μπροστά. Μισό 0 να κερδίσει είναι πολύ καλό αποτέλεσμα για αυτή την περίοδο. Φυσικά, δεν το συζητώ. Εντάξει, μισό 0. Εντάξει, έχουμε καλή επίθεση. Κάτι θα ένα-δύο γκολάκια θα τα βάλουμε. Μακάρι, φίλε, και τρία να βάλουμε. Μακάρι να βάλουμε και πιο πολλά και 5-0 να λήξει το μάτς, ναι. Αλλά πιστεύω θα κερδίσουμε, μεθαύριο θα κερδίσουμε. Λοιπόν, για τον μπάσκετ κάπου διάβασα, για Μαυροειδή διάβασα την εφημερίδα κάπου, σε μια εφημερίδα. Δεν ξέρω αν ακούσατε τίποτα. Όχι, δεν είδαμε, φίλε μου. Είναι το σημαντικό, μάλλον να μην πω σοβαρό. Το σημαντικό είναι αυτό, περιμένουμε την ανακοίνωση του ΑΣΥΓΜΑ όσον αφορά με τον οικονομικό έλεγχο στην ΚΑΕ Άρης. Περιμένουμε την ανακοίνωση, βέβαια. Είναι σημαντικό για να δούμε προς τα πού πάει το καράβι, έτσι. Είναι σημαντικότατο, νομίζω. Και μετά να δούμε αν μπορεί με τα μπαν. Πιστεύω πρέπει να γίνει κάτι. Κάτι δύσκολη χρονιά.
Κατάντια τώρα ο Άρης γωνία μαγαζί και τέλος πάντων. Λοιπόν, για να μην κρατώ πολύ τη γραμμή, κάτι τελευταίο να πω. Για όσους παίζουν στοίχημα το βράδυ. Τι έχει. Ας κοιτάξουν λίγο στο 1342. Η Σαποκοέν σε παίζει εκτός έδρας. Ναι. Στα Αριανά για όλα τα άρρωστα να πούμε. Ναι. Το διπλό λίγο να κοιτάξουν να έχουν το νου τους. Μακάρι να βγει 6.75 δίνει. Εγώ πρέπει να πω τι ώρα παίζει αυτό το μας. Για παίζουμε γιατί εγώ μπορώ να... Δύο ώρα τα μεσάνυχτα είναι Ζάχο. Ωραία. Να είσαι καλά. Αυτό. Έγινε, παιδιά, καλή συνέχεια. Για χαρά. Αφού μας ξύπνησες, ωραία. Εντάξει, γιατί όχι, αυτά μας αρέσουν. Σημείο 6.75 και όλα. Στοιχηματισμό. Καλό. Ωραίος. Για να το δούμε. 6.75. Μπράβο. Α, παίξαμε και τον Άρη. Ξέρω εγώ, 2-0 ακριβές σκορ και είμαστε μια χαρά. Λοιπόν, στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Έπεσε. Ωραία, να ξαναπροσπαθήσει. 23-10-287-3-8. Έπεσε. Να πάρει, περίμενε. Λοιπόν, ο Τίμος είναι αυτός. Το Τίμο. Τίμος. Ο Τίμος. Ναι, Γιάννηδες, ναι. Είναι. Ναι, ο Τίμος. Ξαφανίστηκε ο Τίμος. Ναι, καιρό να το δω. Ναι. Να τον βλέπω. Μου έγινε αγάπησε. Ερωτικός μετανάστης. Αγάπησε. Και αυτός προφανώς τον βλέπω να είναι καλά το παιδί. Είναι φίλος, ναι, βέβαια, ο Τίμος ο Δελιανίδης. Λοιπόν, τι λέγαμε να πάμε και, γιατί πάμε και προς το τέλος σιγά σιγά. Γιάννη, να πω Τετάρτη θα είσαι εδώ πάλι, έτσι. Την Τετάρτη εδώ πέρα. Αύριο είναι, να πούμε ότι την ώρα της εκπομπής είναι το φιλικό του ΠΑΟΚ. Οπότε θα υπάρχει αναμετάδοση του παιχνιδιού από το Λίμπερο. Τετάρτη θα τα ξαναπούμε. Την Τετάρτη θα είναι και παραμονή του αγώνα. Παραμονή του αγώνα. Λοιπόν, θα κάνουμε έτσι και λίγο πιο εορταστική. Να πω για την Τετάρτη, για πες. Ζάχο, ότι ο κύριος Παντελίδης την απογευματινή προπόνηση 6 ώρα ναι. την έχει όχι απλώς και κλεισμένο το θυρόν. Έχει κλείσει και το sports καφέ. Για να μην πίνουμε φυσικά. Τίποτα. Λοιπόν. Αυτή εδώ η τελευταία προπόνηση πριν το παιχνίδι. 6 ώρα το απόγευμα δεν μπορεί να μπει, όχι δημοσιογράφος, ούτε μπεκάτσα δεν περνάει από εκεί. Κάνεις λάθος. Τα ντρόν πετάνε πάνω από το Χαριλάου. Τα ντρόν, ναι, αλλά δύσκολα. Θα είσαι με καμιά τσατάλα. Μάλλον θα τα... Με τσατάλα από κάτω. Πού το θυμήθηκα αυτό, ρε φίλε. Τσατάλα. Τσατάλα. Πω. Τσατάλα, πω. Τσανταλίνα, μανταλίνα. Καλά, αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Τι θυμήθηκα. Ξέρεις γιατί το θυμήθηκα τώρα αυτό. Εντάξει, τελευταία πέντε λεπτά είναι. Όχι. Δεν ξέρω, εντάξει. Προφανώς αυτό που θα πω τώρα το κάνουν αρκετοί άνθρωποι. Αλλά όχι βέβαια το ίδιο. Δηλαδή, βλέπω σειρές. Ναι. Εσύ βλέπεις καμιά σειρά. Έβλεπα. Ποια σειρά. Πώς τα βλέπω. Ποια σειρά βλέπεις. Καλά, εσύ με το διαδίκτυο είσαι μαλωμένος. Τι, πώς βλέπεις σειρές. Εννοείς τηλεόραση. Ναι, τηλεόραση. Όχι, διαδίκτυο. Όχι, διαδίκτυο, δεν βλέπω. Όχι. Και έπαιξε προχθές, ρε παιδί μου, ξανά το Karate Kid. Θα γελάει τώρα. Και μετά από 35 χρόνια κάνανε έξυπνο αυτό που κάνανε. Το YouTube το έκανε, νομίζω, ή το Netflix. Νομίζω το YouTube και μετά το πήρε το Netflix, δεν είμαι σίγουρος. Το θυμάσαι το Karate Kid. Ναι, βέβαια. Οι ίδιοι πρωταγωνιστές, δηλαδή ο Λαρούσο, ο άλλος, δεν θυμάμαι πώς το λέγανε, έχουν κάνει σειρά, τηλεοπτική σειρά. Το Cobra Kai. Cobra Kai είναι η σχολή του κακού. Το θυμάσαι? Α, του κακού, ναι. Του κακού, ναι, όχι ναι, ναι, του... Ναι, ναι. Το άλλο ήταν ο Μιγιάκη. Ο Μιγιάκη ναι. Έχει πεθάνει όμως άνθρωπος, έτσι, βέβαια. Ο ηθοποιός. Ο Μογιώτα, Μολότα, κάπως λεγόταν. Ναι, ναι. Λοιπόν, και το βλέπω τώρα αυτό. Δηλαδή έκατσα, είδα την πρώτη... 10 επεισόδια έχει κάθε σεζόν. Την πρώτη σεζόν την είδα και τώρα είμαι στο 7ο επεισόδιο, να σου πω την αλήθεια. Είναι ενδιαφέρον. Yeah. Δηλαδή, αυτή είναι τώρα ο Λαρούσο, είναι 50 χρονών. Εντάξει, και τους δείχνει τώρα πώς είναι. Κάποιοι που το βλέπουν, όχι κάποιοι, αρκετοί το έχουν δει το Cobra Kai. Καταλαβαίνουν τώρα τι λέω και σου φέρνει έτσι, ρε παιδί μου, αναμνήσεις πραγματικά. Yeah. Γιατί δεν κάνει και flashback πίσω στο χρόνο η σειρά. Οπότε όλα αυτά δε... ναι, σε δημιουργούν ότι. Μέχρι και σένα σε φαντάζομαι νέο. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς είσαι νέος. Δηλαδή. Έτσι, 17 χρονών. Είμαι λίγο πιο κάτω από ό,τι είμαι τώρα. Βασικά 17 χρονών ήσουν όσο χάλια είσαι τώρα, όχι έτσι. Τι εννοείς, Ζάκο? Λέω εννοεί. Κάτσε τώρα. Να ξέρουμε τι λέμε τώρα. Ο Γιάννης δεν παρεξηγεί. Ο Γιάννης, να πω εδώ ότι είναι πολύ φίλος, δεν παρεξηγείται με αυτό, όπως και εγώ δεν παρεξηγείω με τα... όταν τελειώσει η εκπομπή, μπορεί να τον δει, αλλά εντάξει. Λοιπόν, και εντάξει, είναι καλό να σου πω την αλήθεια, όταν βλέπεις αυτά τα οποία, με αυτά τα έργα μεγάλωσες, έτσι σου φέρνουν, το είπες και προηγουμένως εσύ, έτσι αναμνήσεις, όμορφες νομίζω. Λοιπόν, φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος, κύριε Πόσμαν, τι έχουμε να πούμε? Τι να πούμε. Να πούμε πλέον ότι αυτά τα οποία σήμερα μας έδωσαν
Εσένα πολύ μεγάλο. Όπως είπε και ο Ιεσίας, δέος είπε. Πραγματικά καταλαβαίνω πώς το λέει. Πώς το λέει. Η προσμονή αυτή, όπως είπες και εσύ στο διάλειμμα, έχει πολλά χρόνια να παίξει ο Άρης Ευρώπη. Έτσι. Έτσι. Είναι αρκετά χρόνια και όχι μόνο αυτό. Εγώ βλέπω τον κόσμο, το σφυγομετρό, το πόσο πάθος έχει το να κάνει φέτος μια μεγάλη υπέρβαση ο Άρης. Ναι. Δηλαδή, ποια είναι η υπέρβαση του το Άρη? Το να πάρει ένα τίτλο. Ο τίτλος. Τίτλος. Δηλαδή αυτό πλέον δεν είναι συζητιέται. Όμως. Δεν είναι υπέρβαση. Το κύπελλο δεν είναι υπέρβαση για τα χρόνια του Άρη, τα τόσα άσχημα χρόνια που είχε κάνει τα υπέρβαση, προηγούμενα. Υπέρβαση για αυτόν τον Άρη, για τα οικονομικά πεπραγμένα αυτή τη στιγμή του Άρη, είναι πρωτάθλημα να πάρει. Βέβαια πρωτάθλημα δεν μπορεί να πάρει, έτσι. Λοιπόν, στην Ελλάδα δεν μπορεί να πάρει πρωτάθλημα. Το να πάρει το κύπελλο δεν είναι υπέρβαση καθόλου. Όχι, όχι. Υπέρβαση για τα προηγούμενα άσχημα χρόνια του. Ναι. Να κάνει την υπέρβαση. Όταν έρχεσαι από μία. Τόσα. Από 7 πολύ άσχημα χρόνια. Πάρα πολύ άσχημα χρόνια. 6. Δύο που. Και δύο άσχημα χρόνια και νομίζω 4. Νομίζω 7 ήταν. Τέλος πάντων. 6. Λοιπόν, τέλος πάντων. Μάλλον με 6 νομίζω. Έκανες μία καλή χρονιά και αν πάρεις εφέτος και μια κούπα. Δηλαδή, ναι, όντως πραγματικά. Πρέπει να σπάσει αυτό το απόστημα. Συμφωνώ. Έτσι. Και ξέρεις πόσο. Ήδη πενινταρίζει. Έτσι. Έχει πενινταρίσει πλέον τώρα, αυτό. Όχι, όχι. Τώρα, δηλαδή, αν δεν το πάρουμε φέτος το κύπελλο, θα είναι 50 χρόνια χωρίς τίτλο. 50 χρόνια χωρίς τίτλο. Ναι, είναι πολλά χρόνια. Είναι πάρα, όχι, πάρα πολλά χρόνια. Άκουσε. Είναι πολλά χρόνια. Εγώ επαναλαμβάνω, δεν θα κουραστώ να το λέω συνέχεια. Είναι πολλά χρόνια για τον τρόπο που λειτουργεί το ελληνικό ποδόσφαιρο και για τη δυναμική που έχει ο Άρης. Έτσι. Αν ήμασταν στην Αγγλία, δεν θα σου έλεγα είναι πολλά χρόνια. Η Chelsea π.χ., η City που τώρα είναι κρατεά δύναμη στην Αγγλία, ναι, μέχρι πριν λίγα χρόνια ήταν β' εθνική η City. Το ξέρω. Ναι. Και δεν υπήρχε στον ποδοσφαιρικό χάρτη, έτσι, εντάξει. Έτσι. Δεν είπε κανένας. Ή η Chelsea που είναι πολύ μεγάλη ομάδα. Έτσι. Είχε να πάρει 50 χρόνια πρωτάθλημα. Δεν είπε κανένας. Η Chelsea μεγάλη ομάδα, 50 χρόνια. Ήρθε ο Κετσπάγια σαν προπονητή ΣΑΕΚ. Πρόσεξε, αυτό ήθελα από καιρό. Όταν ο Άρης ήταν στην Β' Εθνική, που παίξαμε φιλικό με την ΑΕΚ. Με την ΑΕΚ, ναι. Στη Β' ή στη Γ' είμαστε. Και είπε. Και είχε κόσμο το γήπεδο. Στη Β' ήταν. Ναι, ναι. Και είπε ο Κετσπάγια, λέει, είναι κρίμα, κάπως το είπε. Δηλαδή, ο Άρης με τόσο κόσμο να είναι στη Β'. Αυτή τη δήλωση δεν θα την έκαμνε ποτέ στην Αγγλία. Στην Αγγλία. Γιατί, δεν θα την έκαμνε. Γιατί είναι αυτό που σου λέω. Γιατί σου λέει, στην Ελλάδα, έτσι όπως λειτουργεί το ελληνικό ποδόσφαιρο, πόσο Άρης είναι στη Β'. Είναι δυνατό. Αυτό σου λέω. Επειδή είναι στην Ελλάδα. Είναι πολλά τα χρόνια. Έτσι. Σε κανονικό πρωτάθλημα, ισότιμο και ισόνομο, δεν υπάρχει αυτό. Μπορεί να κάνεις 150. Τι θα πει. Λοιπόν. Αλλά αυτό είναι που λέμε. Αυτό που λέμε. Δηλαδή, είναι εγώ, αυτό είναι που δίνω και πάλι θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά. Αυτό σήμερα που ένιωσα, είχα πάρα πολλά χρόνια να το νιώσω. Και μ' άρεσε πολύ. Θα το νιώσεις και αύριο που θα σου δώσω τώρα να πάρεις και για μένα. Ξαναστηθείς άλλες 2-3 ώρες να πάρεις. Θα πάμε στον τελευταίο φίλο. Λοιπόν. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Έπεσε. Να ξανακαλέσει. Λοιπόν, εφόσον ένιωσε δέος και δεν σου κάνω πλάκα, κάτω τα έχω στο μηχανάκι. Ναι. Θα στα δώσω να πας αύριο να πάρεις και για μένα. Ξαναστηθείς άλλες 3 ώρες. Θα σου δώσω και 2 ευρώ να πάρεις και ένα καφέ. Λοιπόν, εντάξει. Τι, θα πει... ρε, 2 ευρώ, ώρα, 2,60 κάνει, ρε. Τι καφέ πίνεις, ρε φίλε. Από το Παρίσι το φέρνω το καφέ. Είναι 2,60. Τι καφέ. Είμαστε ειδικοί εμείς. Δεν πίνουμε καφέ. Έτσι ότι να είναι. Τι καφέ πίνεις. Για πες. Για πες να γελάσω. Τι πίνεις. Στέβια. Ρε βλάχο. Είχε και στο χωριό σου στέβια, ρε βλάχο. Εγώ από εδώ είμαι, κύριε Ντρούλινγκ. Από εδώ είσαι. Ναι, δεν έχω χωριό. Δυστυχώς. Δεν έχει χωριό. Δυστυχώς όμως. Δυστυχώς. Εμάς και εμάς το χωριό, Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, λοιπόν, αυτά. Βλέπω 10 παρά 2 λεπτάκια. Να διαβάσω και τους υποστηρικτές. Θα περιμένουμε το Φλάνξ να καλέσει 1-2 λεπτάκια να τον ακούσουμε. Ναι. Να ξαναδιαβάσω τους υποστηρικτές εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Θα μου δώσει λίγο τα γυαλάκια σου. Δεν πειράζει τον αέρα, είμαστε ζωντανή εκπομπή. Μου αρέσουν αυτά τα δημοσιογραφικά. Ζωντανή εκπομπή στον αέρα είμαστε. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τη Mazda Manatidis και το εξειδικευμένο συνεργείο της με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, ο άνθρωπός σου είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύης στο σέρβις με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Manatidis, το Mazda έχει το μάστορά του. Διεύθυνση Παπάφη 205 και τηλέφωνο 2310-924-931, γνωστό πλέον το τηλέφωνο της Mazda Manatidis, 2310-924-931. Να ευχαριστήσουμε και την παραδοσιακή ψαροταβένα Carclass, εδώ που τα ψάρια και τα θαλασσινά έχουν την τιμητική τους. Σε έναν εκπληκτικό χώρο με θέα όλη την παραλία της πόλης, κυριολεκτικά δίπλα στο κύμα, απολαμβάνεται όλες οι σπεσιαλιτές της θάλασσας μαγειρεμένες με ελληνικές και μεσογειακές συνταγές. Δοκιμάστε με την παρέα σας τα εκλεκτά πάντα φρέσκα θαλασσινά
εδέσματά μας. Καλαμαράκια, χταποδάκια, σαρδέλα, γάβρο. Γάβρο χωρίς κασκόλ, να ξέρεις, έτσι. Σκέτος γάβρος είναι. Δεν είναι ο Τσουκαλάς, μην φοβάσαι. Όπως και να είναι. Ολόφρεσκα ψάρια και τα special αχνιστά μύδια μας. Απογειωθείτε γευστικά με τα εκπληκτικά ορεκτικά μας και τις φρέσκες σαλάτες, πάντα με τη συνοδεία παγωμένης ρετσίνας, ούζου, τσίπουρου και δροσερής μπύρας. Ψαροταβένα Καρκλάς με ιστορία στη Θεσσαλονίκη από το 1938. Αργοναυτών 1 και Θεμιστοκλή Σοφούλη 76 γωνία. Λίγο μετά το Σάρκιν αυτό, κύριε Πόστμαν, εσύ που είσαι καλός σαν ζωντανό GPS, στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο ρεζερβέ για τις κρατήσεις σας για να κλείσετε τραπέζι 2310-413-230. Επαναλαμβάνω, 2310-413-230. Ο χώρος διατίθεται για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τα γυαλιά σου είναι πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λογικά ανέβηκαν. Δεν υπάρχει πρόβλημα να το πούμε. Λογικά η πρεσβειοποίηση είναι αυτό. Δεν το ξέρω. Ανέβηκε. Είχαν 75, σένα είναι 2,5. 2,5. Ανέβηκε σίγουρα, φίλε. Τέτοια μου. Αυτό γίνεται, ρε, εγχείρηση αυτό ή όχι? Όχι. Όχι. Τους μισούς που ρωτάνε με λένε ναι. Οι άλλοι μισοί μου λένε όχι. Όχι. Διαλέξτε ρε παιδιά, τι είναι. Η μοιοπία γίνεται σίγουρα. Αυτό υπάρχει η πιθανότητα να μην πετύχει. Γι' αυτό το λένε όχι. Άρα γίνεται. Γίνεται, όλα τι μας λες ρε φίλε. Αλλά υπάρχει πιθανότητα να μην πετύχει. Α, δεν την κάνω. Φοβάμαι κιόλα. Άσε, να σου πω την αλήθεια. Θέλει και ένα τριχίλιαρο το μάτι. Οπότε... Τι τριχίλιαρο ρε φίλε. Τριχίλιαρο. Έκανα τη μητέρα μου. Πώς, τι τριχίλιαρο λες. Για πρεσβειοποία. Όχι, καταράκτη. Άλλο ρε, γιατί είναι εύκολο καταράκτης. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Ένα τριχίλιαρο το μάτι. Ένα τριχίλιαρο τα μάτια, τα δύο, 1,5 το ένα. Εντάξει, πάω να αγοράσω καινούργια. Βάλω, τα βγάλω αυτά, βάλω καινούργια, πιο φθηνά είναι. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν. Τετάρτη ξανά μαζί. Επαναλαμβάνω, αύριο έχουμε το φιλικό του ΠΑΟΚ, ζωντανή μετάδοση εδώ από το Λίμπερο 107,4. Τετάρτη. Ωραία, ξανά... θα είμαστε εδώ Τετάρτη παραμονή του ΜΑΤ. Θα λίγο... έχουμε ωραία πράγματα να πούμε. Εορταστική πιο... Να βάλουμε και λίγη. Κανένα... Θα βάλουμε και πιο παλαιά παιχνίδια, περιγραφές έτσι. Έτσι YouTube, λίγο ωραία. Να... Και κανένα δεν... ύμνο, έτσι. Εντάξει, έτσι μπορούμε να βάλουμε. Θα βάλουμε το ύμνο του Άγιαξ, μην στεναχωριέσαι. Λοιπόν. Και αυτό καλό θα είναι. Θέλω να τον ακούσω εγώ προσεκτικά. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο. Ακολουθεί Νίκος Παπαδόπουλος, μόνο τον είδαν από την αλήθεια. Δεν νομίζω ο Νίκος Μοσχοβίτης να έχει γυρίσει από τις διακοπές, από την αλήθεια δεν τον είδα. Με την εκπομπή Μπαλαντέρ θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 12 η ώρα ο Νίκος και φυσικά μετά έρχεται το βαρύ πυροβολικό του Λίμπερο, Γιώργος Αγόρας και εκπομπή Ζούγκλα από τις 12 μέχρι όσο πάει. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε για την συμμετοχή και την ακρόαση. Να ευχαριστήσουμε, δεν είπα καθόλου, Βασίλης Καβαδίας στην ηχοληψία. Βασίλη! Βασίλης Καβαδίας. Γίγαντας. Είπαμε. Γίγαντας. Λοιπόν. Καλό βράδυ, Έαντες. Καλό βράδυ.